Ο πόλεμος είναι κακός και δεν πρέπει να πολεμάμε χωρίς αιτία. Ο πόλεμος δεν πρέπει να γίνει, ναι στην ειρήνη. Ο πόλεμος είναι κακός, ο χειρότερος εχθρός. Φέρνει δυστυχία χωρίς καμιά αιτία. Να έχουμε πάντα ειρήνη. Είμαι ο πόλεμος, ο κακός και ο αυστηρός, στην ειρήνη τη μισώ και δεν την αγαπώ. Ο πόλεμος φέρνει καταστροφή, καταλάβετε το και σταματήστε τον. Γιατί να κάνετε πόλεμο, υπάρχουν Έλληνες που θέλουν να πάνε να δουν ξένες χώρες που καταστρέφονται. Αφανίζεται πολλές οικογένειες και παιδιά ορφανά τριγυρνίζουν στους δρόμους μόνα τους, χωρίς κάπου να στηριχτούν. Ο πόλεμος φέρνει την καταστροφή και οι Αμερικάνοι για να κάνουν ένα πόλεμο πάντα βρίσκουν μια δικαιολογία. Ειρήνη, ειρήνη, θέλουμε ειρήνη. Όχι στον πόλεμο, μας παίρνει τη γαλήνη. Πάγε πόλεμε, φύγε μακριά μας, γιατί είσαι εδώ κοντά μας. Δε σε θέλουμε παντοτινά, φύγε, φύγε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 17 Μαρτίου του 2003. Άλλο ένα πλήρες πρωινό είναι κοντά σας και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας, με τις απόψεις των παιδιών για τον πόλεμο. Φύγε πόλεμε, λένε τα παιδιά, αλλά ποιος θα τους ακούσει. Και αξίζει να διαβάσουμε, κυρίες και κύριοι, τον καιρό της ελευθεροτυπίας, τον καιρό που υπάρχει στο οπισθόφυλλο της ελευθεροτυπίας. Ποτέ, λέει, ο καιρός της ελευθεροτυπίας, η ανθρωπότητα, δεν άκουσε τόσο ηλίθιες δικαιολογίες από τόσο αρρωστημένα ζώα για μια αιματηρή παλιανθρωπιά. Αυτό ήταν ο καιρός της ελευθεροτυπίας όσον αφορά στον πόλεμο. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η εβδομάδα ξεκινάει με τα νέα από τον πόλεμο που σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει. Να πούμε όμως ότι σε συνεγερμό έχει τεθεί και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για τον φωνικό ιό γρήπης, για τον φωνικό ιό πνευμονίας, από τον οποίο μέχρι τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους 9 άνθρωποι. Σε λίγο θα έχουμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε όμως σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Αποφασισμένος να προχωρήσει σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράκ, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε χθες στις Αζόρες με τους πρωθυπουργούς της Βρετανίας και της Ισπανίας. Ο George Bush δήλωσε ότι έφτασε η ώρα της αλήθειας, ενώ και οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν ότι κλείνει το παράθυρο για εκτόνωση της κρίσης με διπλωματικό τρόπο. Τις τελευταίες ώρες η Βαγδάτη άλλαξε πρόσωπο και όλοι πλέον περιμένουν την έναρξη των βομβαρδισμών. Η Ιρακινή τηλεόραση μετέδωσε συνέντευξη του Σαντάμ Χουσέιν, στην οποία ο Ιρακινός ηγέτης αποκάλεσε ψεύτες τον George Bush και τον Τόνι Μπλερ, ενώ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση πολέμου. Εν τω μεταξύ, εντείνονται οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Χθες, διαδηλωτές επιχείρησαν να δεθούν με αλυσίδες στην είσοδο του Νατοϊκού Στρατηγίου στη Λάρισα, αλλά απομακρύνθηκαν βία από τους αστυνομικούς. Σοβαρά επεισόδια έγιναν και στην Κρήτη, έξω από την Αμερικάνικη βάση στη Σούδα. Νέα επιδείνωση του καιρού σημειώθηκε χθες, ενώ η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Οι θελώδεις άνεμοι θα φτάνουν ακόμα και τα 10 μποφόρ. Έντονες χιονοπτώσεις έχει στην κεντρική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, ενώ δεν αποκλείεται να χιονίσει και στην Αττική. Απαγορεύτηκε και ο απόπλους όλων των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας. Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει ηλεκτροδηγοί στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, καθώς στην έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου του χθες αποφάσισε την αναστολή της απεργίας. Ο κύκλος των ενστάσεων και των διαδικαστικών θεμάτων στη Δίκη 17 Νοέμβρη φαίνεται ότι έκλεισε οριστικά και από σήμερα η ακροαματική διαδικασία εισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης. Πρώτη, αναμένεται να ανοίξουν οι φάκελοι των δολοφονιών του Νίκου Μονφεράτου, του αστυνομικού Χρήστου Μάτι αλλά και του Ελληνοαμερικανού Ρόμπερτ Τσάν. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημερινά γεγονότα σε τίτλους, τι να περιμένουμε, τι θα γίνει σήμερα. Ξέρουμε όμως όλοι μας ότι ζούμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι άνεμοι στις θάλασσες και στις στεριές έχουν φτάσει και τα 11 μποφόρ. Προσοχή λοιπόν κυρίες και κύριοι στα επτάμενα αντικείμενα για να μην έχουμε κανένα μικροατύχημα. Σε λίγο θα έχουμε λεπτομέρειες για το καιρικό. Να παραμείνουμε όμως για λίγο στο θέμα του πολέμου και πάμε να δούμε τι έγινε χθες στις Αζόρες και ποιος είναι ο εκβιασμός που απίφθηναν προς το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Αθνάρ, ο Μπλερ και ο Μπους. Στη συνέντευξη τύπου στο τέλος της Συνόδου Κορυφής ΗΠΑ, Μεγάλης Βρετανίας και Ισπανίας στις Αζόρες, ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush ήταν σαφής. Tomorrow is a moment of truth for the world. Does that mean tomorrow's the last day that the resolution can be voted up or down, and at the end of the day tomorrow, one way or another, the diplomatic window has closed? That's what I'm saying. Thank you, sir.
Ο Μπους έφτασε στις Αζόρες για συνομιλίες με τους πρωθυπουργούς της Μεγάλης Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, και της Ισπανίας, Χωσέ Μαρία Αθνάρ, παρουσία του Πορτογάλου πρωθυπουργού, Χωσέ Μπαρόσο. Οι τρεις ηγέτες εμφανίστηκαν ενωμένοι στην απόφασή τους να αφοπλίσουν, όπως δήλωσαν, τον Σαντάμ Χουσέιν και κάλεσαν τον υπόλοιπο κόσμο να σταθεί στο πλευρό τους ή διαφορετικά θα ενεργήσουν μόνοι τους. So now we have reached the point of decision. And we make a final appeal. For there to be that strong, unified message on behalf of the international community that lays down a clear ultimatum to Saddam. Ο Μπους τόνισε ότι αν ο Σαντάμ Χουσέιν εγκαταλείψει το Ιράκ, ο πόλεμος μπορεί να αποτραπεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με σκληρά λόγια στη Γαλλία, η οποία έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο σε ένα νέο ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, λέγοντας ότι έδειξε τα χαρτιά της όπως το πόκερ. Στο κοινό τους ανακοινωθέν, οι τρεις ηγέτες έκαναν λόγο για την μετά Σαντάμ εποχή, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να βοηθήσουν τον Ιρακινό λαό να οικοδομήσει ένα νέο Ιράκ, ενώ διαβεβαίωσαν ότι θα επιδιώξουν να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του Ιράκ και ότι κάθε στρατιωτική παρουσία στη χώρα θα είναι προσωρινή. Την ώρα που η συνέντευξη τύπου ήταν σε εξέλιξη, έγινε γνωστό ότι μετά από αίτημα Ρωσίας, Γαλλίας, Γερμανίας, θα συνεδριάσει στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Σαντάμ Χουσέιν δεν έχασε καθόλου χρόνο για να απαντήσει στις απειλές που δέχτηκε από τους τρεις ηγέτες. Αν ο εχθρός αρχίσει μεγάλης κλίμακας επίθεση, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισβάλλουν στο Ιράκ, τότε ο πόλεμος αυτός θα επεκταθεί παντού στον κόσμο, σε αέρα, στεριά και θάλασσα, απείλησε. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μόλις λίγα 24 ώρα μας χωρίζουν από την επίθεση Αμερικανών και Βρετανών εναντίον του Ιράκ και ότι αυτό που περιμένει η Ουάσιγκτον είναι να πάρει το πράσινο φως από την Τουρκία για τη χρήση των αεροδρομίων της για να μπορούν να απογειώνονται τα αεροσκάφη για τους βομβαρδισμούς. Σε πολύ λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε στο θέμα του επικείμενου πολέμου στο Ιράκ που θα αρχίσει σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις τα επόμενα 24 ώρα. Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και στον Γιώργο Βότσκαρη. Γιώργο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που έχει μπει πολύ δυνατά, μπορεί να πω. Φυσάει παντού. Φυσάει παντού. Φυσάει πάρα πολύ. Και σε κάποιες περιπτώσεις ήταν και τα 11 από φορά, όπως είπαμε. Και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας, σου ήρθε ένα μανταλάκι στο κεφάλι το πρωί, όπως ακούσαμε. Όχι, όχι, την γλίτωσα. Έσκυψες. Αλλά διάφορα αντικείμενα, αναδιαστήματα φεύγουν. Είδα κάποια ρούχα όταν βγήκα από το σπίτι. Δεν μάζεψες κανένα. Δεν ήταν δικά μου. Το ψάχνε τις μπουγάδες τις πολλές νοικοκυρές που χθες το βράδυ δεν φρόντισαν να τα μαζέψουν. Να πούμε ότι έχουμε μια περιοχή που δεν φυσάει. Είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα φυσάει αυτή τη στιγμή από 7 μποφόρ και πάνω. Δεν υπάρχει περιοχή, με εξαίρεση την Κρήτη και την Φθιώτιδα. Είναι οι μοναδικές περιοχές από όπου επικοινωνήσαμε και Κρήτη, μας είπαν. Η Κρήτη, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΗ, ήταν από τις περιοχές όπου θα είχαμε τα πλέον έντονα καιρικά φαινόμενα. Και όμως δεν έχουμε. Στην Κρήτη είχαμε μόνο λίγο κρύο και βροχή. Δεν φυσάει στην Κρήτη, δεν φυσάει και στη Φθιώτιδα. Αντιθέτως, χιονίζει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Αρκαδία και ο δρόμος για Σπάρτη χρειάζεται αλυσίδες. Έχουμε κομμένα δέντρα σε πάρα πολλές περιοχές και κυρίως στο νομό Ιωαννίνων, όπου είχαμε και τα σοβαρότερα μέχρι στιγμής προβλήματα. Έχουμε πλημμυρισμένα σπίτια από την θύελα που επικράτησε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουμε τρικυμία μέσα στη λίμνη και τα νερά να βγουν και να μπουν μέσα σε σπίτια. Έχουμε σκεπές που φύγαν από το δυνατό αέρα και έχουμε και πολλά δέντρα που ξεριζώθηκαν, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα και η πυροσβεστική, όπως μας είπαν, να τρέχει και να μην προλαβαίνει. Γιώργο, να σε διακόψω. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπύρο Παπά, που είναι περιφερειακός διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηπείρου. Κύριε Παπά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Παπά, είχαμε προβλήματα στη λίμνη Ιωαννίνων και σε όλο τον νομό. Δυστυχώς τα σοβαρότερα προβλήματα υπήρξαν μέσα στα Γιάννενα λόγω της μεγάλης ισχύς του ανέμου. Είχαμε μεγάλο κυματισμό στη λίμνη με αποτέλεσμα τα νερά της να βγουν και να πλημμυρίσουν 5-6 σπίτια κοντά στη λίμνη. Μάλιστα. Άλλα προβλήματα έχουμε στο νομό, κύριε Παπά. Τα άλλα προβλήματα είναι σε πτώσεις δέντρων και σκεπές και ένα στάβλο στο πέραμα με κάτι ζώα. Η άνεμη πόσο αποφόρη είναι τώρα στα Ιωάννενα, κύριε Παπά? Υπολογίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι πάνω από 10 αποφόρ. Πάνω από 10 οφόρ. Έχετε ξαναδεί τέτοια εικόνα της λίμνης, κύριε Παπά, ποτέ? Το φαινόμενο αυτό είναι πρωτοφανές για τα Γιάννενα, τουλάχιστον από όσα χρόνια ξέρω και ζω εγώ στα Γιάννενα.
Δηλαδή τα ακύματα τι ύψος έχουν στη λίμνη? Περίπου τα 5 μέτρα. 5 μέτρα ακύματα στη λίμνη των Ιωαννίνων. Ναι, αυτό είναι όντως πρωτοφανές, κύριε Παπά. Και αυτό σημαίνει ότι από ό,τι ξέρουμε που έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές την πόλη, υπάρχουν πολλά μαγαζιά γύρω από τη λίμνη. Κέντρα διασκεδάσεως, καφετέριες, εμπορικά καταστήματα. Έχουν υποστεί ζημιές αυτά τα μαγαζιά? Ευτυχώς, μόνο σε ένα σημείο έχουμε πρόβλημα. Εκεί που το επίπεδο είναι χαμηλότερο από τη λίμνη, με αποτέλεσμα τα νερά από το κυματισμό να πάνε σε αυτό το σημείο. Τα υπόλοιπα μαγαζιά δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουν σπεύσει δυνάμεις πολλές στο σημείο, κύριε Παπά? Όλη τη νύχτα υπάρχουν δυνάμεις στο σημείο αυτό και σε όλη την περιοχή των Ιωαννίνων και προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο. Κύριε Παπά, υποθέτω ότι έχει απαγορευτεί η προσέγγιση του σημείου στις όχθες της λίμνης από τον κόσμο, στον κόσμο. Ναι, δεν κυκλοφορούν οχήματα στον παραλίμνιο και πρέπει να σας πω ότι σήμερα δεν λειτουργούν ούτε τα σχολεία μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων. Α, είναι κλειστά και τα σχολεία λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Λόγω των ισχυρών ανέμων. Πείτε μου κάτι άλλο, δεν βρέχει, μόνο ανέμους έχουμε στα Ιωάννινα? Όχι, δεν βρέχει, μόνο δυνατούς ανέμους. Ατυχήματα, μικροατυχήματα είχαμε λόγω των πτώσεων των δέντρων? Μέχρι στιγμής δεν μας έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Οπότε να επαναλάβουμε, κύριε Παπά, γιατί μας τα λέτε ένα-ένα, ότι τα κύματα στη λίμνη των Ιωαννίνων αυτή τη στιγμή φτάνουν τα 5 μέτρα, τα μποφόρ ξεπερνάνε τα 10 στη λίμνη. Και τα σχολεία δεν λειτουργούν και έχουν πλημμυρίσει γύρω στα 5 σπίτια. Σωστά. Μάλιστα. Καλώς, κύριε Παπά. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ναι, θέλω να αναφέρω ότι στις άλλες περιοχές της περιφέρειας Ηπείρου τα προβλήματα είναι μικρότερα. Ιδιαίτερα στην Ιγουμενίτσα δεν είχαμε πρόβλημα. Στην Άρτα μόνο 4 παροχές βοηθείας. Στην Πρέβεζα 2, στην Πάργα 1 και στην Κόνιτσα άλλες 2. Για ποιους λόγους, κύριε Παπά? Δεν σας άκουσα. Μας αναφέρατε παροχή βοήθειας σε διάφορα σημεία στην Ιγουμενίτσα. Αποπτώσεις δέντρων, λαμαρίνες κλπ. Μάλιστα. Έχουν καταστραφεί αυτοκίνητα δηλαδή? Έχουν πολύ μικρές ζημιές υποστεί μερικά αυτοκίνητα που πιστεύω ότι είναι ασήμαντες. Μάλιστα. Έχουμε ασήμαντες, κύριε Παπά, έχουμε και ζημιές σε αυτοκίνητα λόγω των ανέμων που προκαλούν πτώσεις δέντρων. Πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλή δουλειά, κύριε Παπά. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ. Λοιπόν, Γιώργο, ένα-ένα μας τα έλεγε ο κύριος Παπάς. Το ρεπορτάζ βγήκε στον αέρα. Κλειστά τα σχολεία στα Ιωάννινα. Μποφόρ που φτάνουν τα 11. Στη λίμνη, φαινόμενο πρωτοφανές για τη λίμνη των Ιωαννίνων. Και στο παρελθόν είχε προβλήματα, αλλά τόσο ψηλά δεν είχαν φτάσει ποτέ. Είχαν φτάσει, νομίζω, μέχρι 2 μέτρα κάποια στιγμή τα κύματα. Αυτή τη στιγμή τα κύματα στη λίμνη των Ιωαννίνων φτάνουν τα 5 μέτρα. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια γύρω από τη λίμνη. Έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στις όχθες της λίμνης. Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων. Είναι κλειστά τα σχολεία στα Ιωάννινα. Δεν ξέρω, θα μας ενημερώσουν οι ρεπόρτερ του Πλήρους Πρωινού αν έχουμε προβλήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Όπως μας είπε ο κύριος Παπάς, είχαμε και ζημιές αυτοκινήτων, σε λαμαρίνες αυτοκινήτων στην Ιγουμενίτσα και στην Πρέβεζα. Άλλο, Γιώργο. Έχουμε και στη Δέντρα, έχουμε και στο νομό Μεσσηνίας που έχουν ξεριζωθεί από τους δυνατούς ανέμους. Μιλήσαμε και εκεί με την πυροσβεστική, όπου έχουν επιληφθεί του θέματος, όπως έχουμε και στην Αχαΐα. Ενώ στα Καλάβρητα αυτή τη στιγμή έχουμε χιονόπτωση, να πούμε ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει πέσει έξω στις προβλέψεις όσον αφορά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, όπου εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα και να ευχηθούμε να μην έχουν, διότι ήδη τις προηγούμενες μέρες οι Κυκλάδες δοκιμάστηκαν πάρα πολύ. Να πούμε ότι χιονίζει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο το νομό Αρκαδίας και ότι από την Τρίπολη για Σπάρτη χρειάζονται αλυσίδες. Να πούμε ότι χιονίζει και στην ορεινή Κορινθία και ρίχνει ελαφρά χιονόπτωση στον νομό Φθιώτιδας στα ορεινά μόνο. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έχουμε λίγη βροχή και δεν φυσάει καθόλου, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ενώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σοβαρά προβλήματα. Να πούμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση του απόπλου από τον Πειραιά και τη Ραφίνα. Και είναι κλειστά όλα τα πορθμία σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι η Θάσος παραμένει αποκλεισμένη. Έχουν διακοπεί λοιπόν όλες οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για παντού. Από παντού και για παντού. Ακριβώς. Λόγω των ισχυρών ανέμων. Ναι.
Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μέσα στην Αθήνα τα μποφόρ φτάνουν τα 7 και σε κάποιες περιοχές κατά το κάτι, το βράδυ, μισό λεπτό Γιώργο, ξυπνήσαμε από το θόρυβο. Ναι, ακουγόταν. Αντικείμενα να πέφτουν, οι τέντες, σίδερα. Εγώ είδα και οδηγούς να ψάχνουν το πρωί. Οι συναγερμοί αυτοκινήτων άρχισαν να χτυπάνε. Λόγω του, ξέρεις. Το πρωί πολλοί κοιτάγαν και τα αυτοκίνητά τους. Μην τυχόν γιατί τα έχει χτυπήσει κάποιο κομμάτι, κάποια λαμαρίνα. Όχι, μερικοί συναγερμοί είναι πολύ ευαίσθητοι και με το παραμικρό κούνημα αρχίζουν να μπαίνουν σε ισχύ. Ναι, για το φόβο μην τους τα κλέψουν. Για τον ανθρώπου ναι. Κάνουν σε. Αυτό βέβαια ξεσηκώνει όλη τη γειτονιά. Γιατί από τον άνεμο είδαμε και ξέρεις είναι και επικίνδυνο για τους οδηγούς και ιδίως τους οδηγούς που έχουν μικρά αυτοκίνητα. Γιατί θα πρέπει να οδηγούν με μικρές ταχύτητες. Γιατί οι ψηλές είναι επικίνδυνες με τέτοιο άνεμο. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Ακριβώς, θα πρέπει να είναι όλοι οι οδηγοί. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι οδηγοί. Και να πούμε ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει το κύμα κακοκαιρίας. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να επιδεινωθεί και να έχουμε και βροχές και χιόνια ακόμα περισσότερα. Που αναμένεται να πλήξουν κυρίως στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, την δυτική και τα νησιά του Αιγαίου. Μισό λεπτό, Γιώργο, καλά μας τα λες εσύ, αλλά πιο καλά θα μας τα πει ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος. Κύριε Λαγουβάρδε, καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Λαγουβάρδο, οπότε θα αρκεστούμε σε σένα. Συμβαίνει και αυτά. Να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Λαγουβάρδο, να πούμε λοιπόν ότι αναμένεται το κύμα κακοκαιρίας να συνεχιστεί μέχρι το βράδυ, με βροχές και με χιόνια, τα οποία θα ενταθούν κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και του απογεύματος, ενώ από το βράδυ αναμένεται η κακοκαιρία να σταματήσει, να αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί. Από σήμερα το βράδυ. Από σήμερα το βράδυ. Αν συνεχίσει όμως κατά αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι τα προβλήματα θα είναι ακόμα περισσότερα και να ευχηθούμε να σταματήσει να φυσάει. Διότι αν συνεχίσει να φυσάει όπως έχουμε αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές περιοχές, όπου φτάνουν ακόμα και τα 11 αποφόρ, δεν μπορούμε να ξέρουμε και πόσα προβλήματα πια θα δημιουργηθούν. Είχαμε και μία καραμπόλα, Γιώργο, τη νύχτα στη Λάρισα. Που προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου, καραμπόλα με ένα νεκρό και, αν δεν κάνω λάθος, δύο τραυματίες. Σε λίγο θα μιλήσουμε με την συνάδελφο από τη Λάρισα, την ανταποκρίτριά μας, την Άννα Τσιακτάκη. Και τώρα πάμε να δούμε τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και αν τελικά θα φτιάξει ο καιρός το βράδυ. Λοιπόν, πες μας πρώτα τις θερμοκρασίες και μετά να δούμε το βίντεο του Μανώλη Ασαριώτη. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή έχουμε 7 βαθμούς και 7 μποφόρ, στην Αλεξανδρούπολη 3, στο Βόλο 4, στη Δράμα 1, στο Ηράκλειο της Κρήτης 7, στα Ιωάννινα μείον 1 βαθμό και 5 μέτρα κύμα στη λίμνη, στη Θεσσαλονίκη 3 βαθμούς, στην Καβάλα 2, στην Καλαμάτα 4, στην Κέρκυρα 7, στην Κοζάνη μείον 2, στη Λάρισα και στην Πάτρα 4, στη Ρόδο 11, στη Σάμο 8 και στις Σέρες 1 βαθμό. Μάλιστα, πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο του Μανώλη Ασαριώτη. Δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας κρατούν τα πλοία οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εξέδωσε γενικό απαγορευτικό απόπλου προς τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς μέχρι το βράδυ της Δευτέρας θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν ακόμα και τα 10 μποφόρ, με ταχύτητα δηλαδή περίπου 100 χιλιομέτρων την ώρα. Οι περιοχές που περιμένουν τα πιο έντονα φαινόμενα όσον αφορά τους ανέμους είναι καταρχάς στο Δυτικό Αιγαίο και στη συνέχεια στο Νότιο Αιγαίο, στο Κρητικό και στη συνέχεια μέχρι το βράδυ της Δευτέρας και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας που έγινε αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα δεν είναι παρά η αρχή των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας τις επόμενες 36 ώρες. Τα ορεινά ντύθηκαν στα λευκά, ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους δεν αποκλείεται να χιονίσει ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Τα χιόνια θα φτάσουν και στην Αττική. Το βράδυ χιόνισε στους ορεινούς όγκους του νομού, ενώ στα βόρεια προάστια έριχνε χιονόνερο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες. Το βάρος της Κυριακής αλλά κυρίως τη Δευτέρα θα προκαλέσει πολύ ισχυρές καταιγίδες και πολύ έντονες βροχοπτώσεις στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και μέχρι το βράδυ της Δευτέρας και στα Δωδεκάνησα. Το πρωί χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στην Τρίπολη, όπου η υδράργυρος έπεσε έναν βαθμό κάτω από το 0, ενώ η υψηλότερη στο νησί των Ιππωτών. Το θερμόμετρο στη Ρόδο έδειχνε 12 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι πάντως περιμένουν σταδιακή βελτίωση του καιρού από τα ξημερώματα της Τρίτης.
Λοιπόν, να πάμε τώρα, Γιώργο, μέχρι την Κρήτη, στην Κατερίνα Μποτζάκη. Κατερίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε κι εμείς την ενημέρωση από τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η συνεχής βροχόπτωση στην Κρήτη και κυρίως στα Χανιά. Και να πούμε ότι ήδη στην περιοχή της Σούδας έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα. Οι κάτοικοι είναι ανάζατοι, καθώς ορισμένοι δρόμοι έχουν ήδη πλημμυρίσει από την ασταμάτητη βροχή. Που από πότε βρέχει, Κατερίνα? Το βράδυ. Από χθες το βράδυ ασταμάτητα. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί έχει παρουσιαστεί ένα πρόβλημα. Σύμφωνα με το συντονιστικό της πυροσβεστικής στην Κρήτη, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στο νησί, εκτός, όπως είπαμε, από την περιοχή της Σούδας, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται με μεγάλη δυσκολία λόγω της δεροποντής. Να περάσουμε όμως και στα υπόλοιπα θέματα από την Κρήτη και να... Να περάσουμε, Κατερίνα, μισό λεπτό, να περάσουμε σε λίγο στα υπόλοιπα θέματα από την Κρήτη, να μείνουμε για λίγο στο καιρικό και να πάμε στη Λάρισα. Δεν ξέρουμε αν ο καιρός προκάλεσε την καραμπόλα με ένα νεκρό στη Λάρισα. Η Άννα Τσιακτάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από τη Λάρισα. Άννα, καλημέρα. Καλημέρα, Ελένη, κυρίες και κύριοι από τη Λάρισα. Γύρω στις 12.30 χθες το βράδυ συνέβη καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρισας Φαλάνης. Τραγικό θάνατο δυστυχώς βρήκαν δύο νεαρά άτομα, αφού το ένα από τα αυτοκίνητα μετά τη σύγκρουση πήρε αμέσως φωτιά. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε και τέσσερις τραυματίες. Ελένη, δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Οι καιρικές συνθήκες πώς ήταν την ώρα του δυστυχήματος, Άννα? Εκείνη την ώρα δεν έβρεχε, αλλά όπως δείχνουν όλα, πρόκειται για ένα δυστύχημα, για όλο ένα δυστύχημα που οφείλεται στην υπερβολική ταχύτητα. Ενώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι στο σημείο γίνονται συνεχώς ατυχήματα, όπως μας είπαν τουλάχιστον οι κάτοικοι της περιοχής, Ελένη. Για ποιο λόγο γίνονται ατυχήματα? Πρόκειται για μία ευθεία, τα αυτοκίνητα αναπτύσσουν ταχύτητα γιατί δεν είναι ένας δρόμος με πολύ μεγάλη κίνηση, με αποτέλεσμα πολλές φορές να εκτρέπονται ή να έχουμε καραμπόλες τέτοιου είδους. Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστούμε. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι, να πούμε μόνο ότι μας πήραν τηλέφωνο από την Τίνο και μας είπαν ότι έχουν τελικά προβλήματα. Έχει προκαλέσει δυνατή άνεμη, έχουν προκαλέσει ζημιές και ότι χιονίζει και έξω από τη Λαμία. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η Κατερίνα Μποτζάκη θα μας πει ένα παράξενο περιστατικό που συνέβη στην Κρήτη. Ένας ιερέας που παντρεύτηκε πριν 3 χρόνια αποφάσισε να βγάλει διαζύγιο με την παπαδιά, με τη σύζυγό του, γιατί και οι δύο θέλουν να ακολουθήσουν πιστά το δρόμο του Θεού και κλείστηκαν σε μοναστήρι. Λεπτομέρειες σε λίγο θα μας πει η Κατερίνα Μποτζάκη από την Κρήτη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, με χαμόγελο. Δευτέρα 17 Μαρτίου σήμερα και έχουμε έντονες εξελίξεις για το θέμα του πολέμου, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει στα επόμενα 24 ώρα. Πριν περάσουμε όμως στο θέμα του πολέμου, πάμε μέχρι την Κρήτη να ξαναμιλήσουμε την συνάδελφο, την ανταποκρίτριά μας στην Κρήτη, την Κατερίνα Μποτζάκη, η οποία θα μας μιλήσει για ένα ευλογημένο διαζύγιο, πρωτοφανές για τα ελληνικά δημοσιογραφικά, τουλάχιστον χρονικά. Κατερίνα, και πάλι καλή σου μέρα. Καλημέρα και πάλι, ακριβώς πώς το είδες είναι. Ύστερα από 3 χρόνια γάμου, ένας 29χρονος ιερέας και 27χρονη παπαδιά αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο προκειμένου να γίνουν μοναχοί. Μάλιστα να πούμε κλείστηκαν δηλαδή σε μοναστήρι, Κατερίνα. Κλείστηκαν ακριβώς σε μοναστήρι. Να πούμε ότι ήδη ο παπάς βρίσκεται στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ενώ η παπαδιά βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας ως δόκιμη. Όλα αυτά λοιπόν διαδραματίστηκαν στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι ο ιερέας εδώ και 4 χρόνια είναι παπάς σε ενορία του Ηρακλείου και όπως είπαμε μετά από 3 χρόνια γάμου αποφάσισαν να συνεχίσουν το βίο τους. Να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού πιστά και να κλειστούν σε μοναστήρια και οι δύο. Ακριβώς. Κατερίνα, πες μου κάτι, όμως ξέρουμε ότι η Εκκλησία ήθιστε να είναι αντίθετη σε κάθε διαζύγιο, όποιος και αν είναι ο λόγος. Να πούμε όμως τώρα όμως έχουμε μία, ναι, ας πούμε, με τη συνένεση της πολιτείας βγήκε αυτό το διαζύγιο. Ακριβώς, και της Εκκλησίας.
Και μάλιστα να πούμε ότι η διαδικασία ήταν πάρα πολύ απλή. Όπως μας ενημέρωσαν, ένα απλό χαρτί υπέγραψαν και οι δύο, οι πρώην σύζυγοι, και κατάφεραν τελικά να κλειστούν στο μοναστήρι. Ο παπάς ήδη, όπως είπαμε, έχει γίνει τη μοναχούς και είναι στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ενώ η παπαδία βρίσκεται στο στάδιο της δοκιμασίας. Πάντως, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο χρειάστηκε λέει, μόνο μία απλή έγγραφη δήλωση. Ακριβώς. Ένα απλό χαρτί. Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι κακό παράδειγμα για όσους αποφασίζουν να παντρευτούν, έτσι. Για σκέψου να χωρίσεις και να κλειστείς, είναι αυτό που λέμε, θα κλειστώ σε μοναστήρι, θα μονάσω, μετά από τέτοια εμπειρία. Λοιπόν. Ακριβώς. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, και τώρα κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το θέμα, το παράξενο θέμα και πρωτοφανές, να πάμε στην αίθουσα σύνταξης, όπου βρίσκεται ο Κωστής Βέιμος. Κωστή, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσουμε τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, που είναι διεθνολόγος, στρατιωτικός αναλυτής και είναι κοντά μας στο στούντιο εδώ του Πλήρους Πρωινού. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, σε λίγο θα έχουμε τον Παναγιώτη Μπεγλίτη, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Κωστή, καταρχήν, τι νεότερα έχουμε από τα διεθνή πρακτορία? Ελένη, φαίνεται πως ο πόλεμος επίκειται. Σήμερα τα νέα είναι δύο. Πρώτον, ότι στα ιρακινοκουβιετιανά σύνορα, που υπάρχουν περίπου 800 παρατηρητές των ΗΕ, σταμάτησαν όλες τις δραστηριότητές τους και περιμένουν μέσα στην ημέρα την εντολή για να φύγουν και εντελώς από την περιοχή. Η δεύτερη είδηση έρχεται από το Αμερικανικό State Department, το οποίο διέταξε όλο το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό στο Ισραήλ, στη Συρία και στο Κουβέιτ να εγκαταλείψουν τις χώρες αυτές που βρίσκονται στην περιοχή όπου αναμένεται να εξαπολυθεί η επίθεση των ΗΠΑ και της Βρετανίας για λόγους ασφαλείας. Αυτές είναι οι δύο τελευταίες εξελίξεις. Επίσης, να πούμε ότι ο Ζακ Σιράκ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, εξακολουθεί να λέει όχι στον πόλεμο. Είπε ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτή η αντίθεσή του στην επικείμενη επίθεση ΗΠΑ και Βρετανίας. Αλλά βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε αν θα σταθεί ικανό για να σταματήσει τον πόλεμο. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα και της νύχτας. Πούμε, Ελένη, κάτι τελευταίο, ότι στις 5 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί να γίνει μια συνεδρία κυκλισμένων των θυρών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου ίσως να είναι και η τελευταία διπλωματική προσπάθεια για να αποφευθεί η ένοπλη σύγκρουση. Η οποία μάλλον δεν θα αποδώσει καρπούς. Θα μιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Πάνο Μπεγλίτη. Κύριε Μπεγλίτη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Σάκα. Κύριε Μπεγλίτη, καταρχήν έχετε ειδοποιήσει εσείς τους υπαλλήλους της πρεσβείας μας στο Ιράκ να γυρίσουν πίσω ή να την κλείσουν? Έχουμε τέτοια εξέλιξη? Βεβαίως, έχει ειδοποιηθεί την πρεσβεία. Ήδη έχει μειωθεί στο ελάχιστο το προσωπικό. Παραμένει ο πετετραμένος μας εκεί, στην πρεσβεία στη Βαγδάτη, και ελάχιστο προσωπικό αναγκαίο για την διεκπεραίωση των καθημερινών υποθέσεων της πρεσβείας. Και μέσα στην εβδομάδα αυτή θα κλείσει η πρεσβεία. Ήδη, όπως γνωρίζετε ασφαλώς, ότι όλες οι πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σιγά σιγά να κλείνουν, φεύγει το προσωπικό. Αυτή τη εβδομάδα πραγματικά θα είναι η τελευταία εβδομάδα που θα λειτουργούν οι πρεσβείες στη Βαγδάτη. Κύριε Μπεγλίτη, πείτε μου κάτι. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πότε περιμένει να ξεκινήσει ο πόλεμος? Τι εκτιμά και τι εκτιμά ότι θα γίνει σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας? Κοιτάξτε, σήμερα και αύριο θα είναι δύο κρίσιμες μέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ωστόσο, μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις στις Αζόρες του Πρόεδρου Μπούς, πιστεύω ότι οι επόμενες ώρες και οι επόμενες μέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και θα έλεγα ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την πολεμική επιχείρηση. Ανεξάρτητα από την εξέλιξη της συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Γιατί ένα από τα μηνύματα χθες στις Αζόρες είναι ότι δεν είναι μόνο ότι το χρονικό περιθώριο που δόθηκε στο Σαντάμ εξαντλήθηκαν ουσιαστικά και οι διαδικασίες του Συμβούλου Ασφαλείας. Κύριε Μπεγλίτη, πείτε μου κάτι άλλο. Εμείς η Ελλάδα προεδρεύει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είχε ενημερωθεί για τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Μπούς, Μπλερ και Αθνάρ? Κυρία Θαγκάμ, δεν είχε ενημερωθεί η Ελληνική Προεδρία, όπως δεν είχε ενημερωθεί και κανένα από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια καθαρά αυτόνομη πρόσκληση και συνάντηση που δεν είχε καμιά σχέση με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελληνική Προεδρία έχει την παραμικρή ευθύνη για συναντήσεις ή εξελίξεις διαδικασίες
που βρίσκονται εκτός διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε, μπορώ να πω ακόμα ότι είναι και ένα δείγμα του πώς εξελίσσονται οι διεθνείς σχέσεις αυτήν την περίοδο και ποιο είναι οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοείται, κύριε Πεγκλήτη, ότι ο καθένας τραβάει τον δρόμο του όπως νομίζει και όπως μπορεί. Κοιτάξτε, κύριε Τσάγκα, αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά. Η ελληνική προεδρία έκανε πραγματικά μεγάλη προσπάθεια και θα έλεγα εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες. Πάντως, κύριε Πεγκλήτη, μπορεί να εξαντλήσατε όλες τις δυνατότητες, αλλά η κοινή γνώμη μάλλον θεωρεί ότι έπρεπε να έχει ενημερωθεί η ελληνική προεδρία για τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, στην οποία συμμετείχαν δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι έτσι, κύριε Τσάγκα, γιατί και άλλες φορές στο παρελθόν τέτοιου είδους συναντήσεις δεν έχουμε ενημέρωση, όπως δεν είχαν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σταθεί κατά τρόπο συντονισμένο, ενωμένη, για να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή. Είδαμε και διαπιστώσαμε όλη αυτή την περίοδο ότι παρά τις προσπάθειές μας, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί δεν μπορεί να απαξιωθεί μια μεγάλη προσπάθεια της ελληνικής προεδρίας, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν τις δικές τους προσεγγίσεις, τις δικές τους εκτιμήσεις, αν θέλετε, τα δικά τους συμφέροντα και υπολογισμούς, που τράβηξαν το δικό τους δρόμο. Αυτό είναι μια κρίσιμη περίοδος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αξιοπιστία της, για την πορεία της και το μέλλον της. Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντως, κύριε Πεγκλήτη, κάθε άλλο παρά ενιαία θα είναι. Κοίταξτε, προσπαθήσαμε και πετύχαμε δύο φορές να διαμορφώσουμε κοινή στάση, τόσο στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών, όσο και στο επίπεδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Θα θυμάστε ότι και τον Ιανουάριο, αλλά και πρόσφατο Φεβρουάριο, 17 Φεβρουαρίου, διαμορφώσαμε ένα κοινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση στο Ιράκ, για την ειρηνική επίλυση του Ιρακινού προβλήματος. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ήταν εξίσου γνωστό ότι ορισμένες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν τις δικές τους προσεγγίσεις και ήδη είχαν στοιχηθεί πίσω από τις προσεγγίσεις και τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Είναι γνωστά σε όλους, ξεκάθαρα, και αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πεγκλήτη, θέλω να μείνετε λίγο στην γραμμή, να πάμε μέχρι το Ιράκ. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη μας, η Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλημέρα. Καλημέρα, Ελένη. Να σας πω μόνο, επειδή άκουσα τον κύριο Πεγκλήτη που είπε για την πρεσβεία, ότι αυτή την ώρα κλείνει η γερμανική πρεσβεία. Ο πρέσβης, οι διπλωμάτες και περίπου η μισή από τους γερμανούς δημοσιογράφους που βρίσκονταν εδώ στη Βαγδάτη φεύγουν από την πόλη, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κλείσουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρεσβείες, η γαλλική, η ελβετική και η ελληνική. Ευτυχία, τι κλίμα επικρατεί? Η Ιρακινή είναι έτοιμη για τον πόλεμο που αναμένεται? Θα σου πω ότι, η Ελένη, τα δύο τελευταία 24 ώρα η κατάσταση, η Βαγδάτη έχει αλλάξει πρόσωπο. Χθες μέσα σε λίγες ώρες είδαμε καταστήματα να κλείνουν, να εγκαινώνονται όλα τα κυβερνητικά κτίρια και τα υπουργεία, απομάκρυναν ακόμη και από το τελευταίο γραφείο κάθε υπολογιστή, όλους τους εξοπλισμούς από τα γραφεία, και άρχισαν να παρουσιάζονται και οι πρώτες ελλείψεις, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, γιατί χθες το απόγευμα άρχισαν οι πρώτες ελλείψεις στα εμφιαλωμένα νερά, ενώ οι ουρές που σχηματίζονται από χθες τα πρατεία εγών καυσίμων είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όλοι τρέχουν και σπέβδουν να προμηθευτούν. Ο κόσμος σπέβδει να προμηθευτεί τα είδη πρώτης ανάγκης εν ώψη του πολέμου. Εδώ Ευτυχία, το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Μερικοί έχουν πάει ήδη στα σούπερ μάρκετ και βέβαια ξέρουμε το φόβο και τον πανικό των Ελλήνων με το παραμικρό. Αλλά εκεί είναι απόλυτα δικαιολογημένα, εδώ καθόλου. Θα σου πω μόνο ότι εδώ τις τελευταίες, είμαστε εδώ αρκετό καιρό, όπως τα ξέρεις. Πόσες μέρες, Ευτυχία, βρίσκεσαι στο Ιράκ? 50 σήμερα, Ελένη. Μάλιστα. Και τώρα όμως, έρχονται οι εξελίξεις, έτσι. Τώρα περιμένετε όλοι οι δημοσιογράφοι το χτύπημα. Η Βαγδάτη έχει τεθεί σε πολεμικό συναγερμό. Θα σου πω ότι χθες, την ώρα της κοινής συνέντευξης τύπου των τριών από τις Αζόρες, ο πρόεδρος Σαντάμ Χουσέιν εμφανίστηκε στην Ιρακινή τηλεόραση σε μια μαγνητοσκοπημένη βεβαίως συνάντηση, γιατί ποτέ ο Σαντάμ Χουσέιν δεν εμφανίζεται κάπου ζωντανά, ούτε στην τηλεόραση, ούτε υπάρχει κάποια προγραμματισμένη του συνάντηση έξω που είναι από πριν ο κόσμος μπορεί να το ξέρει, οι δημοσιογράφοι. Συναντήθηκε λοιπόν με Ιρακινούς αξιωματούχους. Ανάμεσά τους στην πρώτη σειρά ήταν οι τέσσερις διοικητές στις στρατιωτικές ζώνες που χώρισε το Ιράκ και ο γιος του, ο μικρότερος, ο Χουσάι.
Και στις δηλώσεις του λοιπόν προς τους Ιρακινούς αξιωματούχους έκανε λόγο ακόμη και ότι αυτή η κρίση, είπε η Ειρήνη, συγγνώμη Ελένη, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Η απάντησή του ήταν σκληρή πραγματικά. Και είπε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, θα σου πω, ότι ποιος διόρισε τις ΗΠΑ ειδικό διεθνές δικαστήριο που μπορεί να δηλώνει ότι η τάδε χώρα διαθέτει ένα απαγορευμένο όπλο που πρέπει επομένως να καταστραφεί. Ενώ για άλλη μια φορά χαρακτήρισε τους μεγαλύτερους ψεύτες που έχει δει η ανθρωπότητα, τους George Bush και τον Ιμπλερ. Μάλιστα. Ευτυχία, πες μου κάτι. Έχουμε ενημερωθεί εδώ στην Ελλάδα ότι σας αλλάζουν ξενοδοχείο στους δημοσιογράφους. Ισχύει αυτό? Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Θα σου πω, μένουμε εμείς και δύο ακόμη δημοσιογράφοι από ελληνικά μέσα. Εξακολουθούμε να μένουμε στο Al Rashid. Θα πρέπει να σου πω ότι το Al Rashid είναι το ξενοδοχείο που είχε βομβαρδιστεί, ο κήπος το οποίο είχε βομβαρδιστεί το 1993. Και είναι το ξενοδοχείο στο οποίο στην είσοδό του υπάρχει ένα ψηφιδωτό του πατέρα Bush, έτσι ώστε όποιος θα έμπαινε στο ξενοδοχείο να πατάει επάνω του. Μάλιστα. Με αυτήν λοιπόν την, ενδεχομένως με αυτήν την αφορμή, και επειδή το Al Rashid είχε βομβαρδιστεί στο παρελθόν, το τελευταίο διάστημα ξέσπασε μια πολύ έντονη φημολογία ότι θα βομβαρδίσουν το Rashid, και μέσα σε λίγα 24 ώρα πρώτοι που έφυγαν από εδώ ήταν οι Αμερικανοί, το CNN, το CBS, το ABC και στη συνέχεια. Καλό θα είναι, ευτυχία, καλό θα είναι να φύγετε κι εσείς, αφού έφυγε το CNN. Θα σου πω, έχουν μεταφερθεί, είναι τρία τα ξενοδοχεία μόνο που μπορούν να φιλοξενήσουν δημοσιογράφους. Το ένα από τα τρία είναι το Al Rashid. Εμείς, όπως και οι υπόλοιποι που μένουμε εδώ, έχουμε δεύτερο δωμάτιο στο ξενοδοχείο που έχουν μεταφερθεί όλοι. Ωστόσο, δεν έχουμε φύγει ακόμη και θα σου πω ότι επειδή όλοι έφυγαν υπό το κράτος πανικού, είπαμε να μείνουμε λίγο ψύχρεμοι αυτές τις ώρες που είναι δύσκολες και που πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να λειτουργήσουμε έτσι καλύτερα. Έχουμε ωστόσο αγοράσει ό,τι προμήθειες έχουμε σε αυτό το ξενοδοχείο, τρόφιμα, νερά και γεννήτριες. Έχουμε τα ίδια πράγματα και στο δεύτερο ξενοδοχείο. Διατηρούμε δωμάτια κι αλλού. Θα πρέπει όμως επίσης να σου πω ότι το Al Rashid είναι ένα από τα ασφαλέστερα κτίρια της Βαγδάτης. Έχει τρία επίπεδα, τρία καταφύγια στο. Η τρία υπόγεια καταφύγια. Έχει αυτονομία. Και θα σου πω ένα χαρακτηριστικό, ότι ο Πίτερ Αρνέτ, ο δημοσιογράφος που ήταν εδώ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του 1991, μένει στο Al Rashid. Και είχαμε μια συζήτηση και μου είπε ότι το Al Rashid είναι το πιο ασφαλές κτίριο της Βαγδάτης και δεν έχω σκοπό να φύγω. Ωστόσο, αν αισθανθούμε το παραμικρό κίνδυνο ή κάτι γίνει, θα φύγουμε, λένε. Ευτυχία, πόσοι δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Ιράκ από... Ήμασταν από όλο τον κόσμο, ναι. Ήμασταν περίπου 450, ωστόσο τα τελευταία 24 ώρα πάρα πολλοί έχουν φύγει. Α, έχουν γυρίσει, έχουν φύγει. 450 και έχουν φύγει. Υποθέτω όμως ότι... Πολλοί έχουν φύγει, τα τελευταία 24 ώρα πολλοί φεύγουν. Κάποιοι άλλοι, όπως και εμείς, έχουμε αποφασίσει να μείνουμε. Βεβαίως μην νομίζεις ότι η κατάσταση είναι... Δηλαδή δεν είμαστε ανεξέλεγκτοι, υπάρχει ένας περιορισμός. Ευτυχία, δεν φοβάσαι καθόλου? Κοίτα, αν κάποιος άνθρωπος που είναι σε μια χώρα που περιμένει να αρχίσουν οι βομβαρδισμοί σου πει ότι δεν φοβάται, νομίζω ότι θα είναι και λίγο αφελής. Φυσικά, ανησυχούμε όλοι. Ωστόσο, έχουμε έρθει εδώ, γι' αυτό δεν ήρθαμε. Ωστόσο, ευτυχία, επειδή γνωριζόμαστε κιόλας, είναι το σαράκι της δημοσιογραφίας, έτσι. Έτσι. Θα το πούμε και αυτό, φυσικά, Ελένη. Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε. Σε λίγο θα ξαναμιλήσουμε μαζί σου. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ στο πλήρες πρωινό τη συζήτηση για το θέμα του πολέμου. Να σου ευχηθούμε καλό κουράγιο, καλό ρεπορτάζ και να γυρίσεις πίσω καλά. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μπεγλίτη, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Κύριε Μπεγλίτη, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Όχι, σχετικά με τους δημοσιογράφους, θα ήθελα να πω ότι από το Υπουργείο Εξωτερικών και εγώ προσωπικά έχω επαφή με τους Έλληνες δημοσιογράφους που είναι στη Βαγδάτη και έχουν δοθεί εντολές στην πρεσβεία μας και στον επιτεραμένο να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια. Ωστόσο, επειδή οι ώρες και οι μέρες είναι πολύ δύσκολες, έχουν αναλάβει με δική τους ευθύνη να παραμείνουν στη Βαγδάτη. Εμείς θα προσφέρουμε ό,τι είναι δυνατόν σε συνεργασία μαζί τους και εφόσον το επιτρέπει η επικοινωνία. Θα ήθελα να πω μόνο ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες στη Βαγδάτη. Θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουν. Εμείς από το Υπουργείο Εξωτερικών θα κρατούμε πάντα αυτή την επαφή τις επόμενες ημέρες. Κύριε Μπεγλίτη, για κάτι τελευταίο, υπάρχει εκτίμηση για το πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος? Κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλή εκτίμηση, εκτός από αυτούς που έχουν σχεδιάσει
τις επιχειρήσεις και τον πόλεμο. Εμείς όλοι ελπίζουν και νομίζω όλος ο κόσμος ότι η στρατηγική αυτή επιχείρηση να είναι πολύ σύντομη, να ολοκληρωθεί σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό θα είναι για το καλό όλων. Όσο και παράδοξο να ακούγεται αυτό, μια πολεμική επιχείρηση πάντα έχει ως συνέπεια καταστροφές και θανάτους. Ωστόσο και για την παγκόσμια οικονομία και για την περιφερειακή σταθερότητα θα ήταν ευχή να ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα επιχειρήσεις. Δεν μπορεί όμως κανείς αυτό να το πει με ασφάλεια και με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή, εκτίμηση. Με δεδομένο ότι μπορεί διαφορετικά να σχεδιάζονται οι επιχειρήσεις και η πραγματικότητα να τις διαψεύσει. Κύριε Μπεγλίτση, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Στο στούντιό μας στο Σύνταγμα, κυρίες και κύριοι, είναι και ο κύριος Γεράσιμος Αρσένης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Άμυνας. Κύριε Αρσένη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Και εδώ στο στούντιό μας στο Στάρο, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι ο κύριος Αθανάσιος Δρούχος, διεθνολόγος και στρατιωτικός αναλυτής. Να ξεκινήσω με τον μεσάς, κύριε Αρσένη, και να ρώτησα προηγουμένως και τον κύριο Μπεγλίτη, αλλά δεν έδωσε εκτίμηση για το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος. Εσείς από την εμπειρία σας και ως πρώην Υπουργός Άμυνας, τι νομίζετε για αυτόν τον πόλεμο? Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις των στρατιωτικών και από στρατιωτικές πηγές μπορούμε να πούμε ότι το σχέδιο είναι ο πόλεμος αυτός να μην διαρκέσει πολύ, να είναι μεταξύ 10-15 ημερών. Αυτό βέβαια είναι ο σχεδιασμός και αυτές είναι οι εκτιμήσεις, αλλά υπάρχουν και πολλά στοιχεία τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα και δεν πρέπει να αποκλείσουμε και την δυνατότητα, την πιθανότητα ο πόλεμος αυτός να διαρκέσει πολύ περισσότερο. Πάντως η πιο πιθανή εκδοχή είναι ότι ο πόλεμος αυτός θα είναι μικράς διάρκειας. Μάλιστα. Κύριε Αρσένη, χθες είχαμε το τελεσίγραφο ή συμφωνείτε μέχρι αύριο το βράδυ σε ένα σαφές τελεσίγραφο ή κάνουμε τον πόλεμο μόνοι μας, είπαν οι τρεις ηγέτες. Αυτό πρακτικά, στο πολιτικό επίπεδο, τι σημαίνει για τις σχέσεις των κρατών στο Συμβούλιο Ασφαλείας? Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε κάτι και σε επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό, ότι η πράξη αυτή είναι παράνομη. Ο πόλεμος στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, που τον έχουν υπογράψει όλες οι χώρες και η Αμερική, δεν επιτρέπεται, εκτός εάν συγκεκριμένα εξουσιοδοτηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Οπότε λοιπόν, κάποιος μπορεί, κύριε Αρσένη, να καταθέσει αγωγή στους τρεις ηγέτες, όπως έκανε μια εταιρεία, νομική εταιρεία, εναντίον του κυρίου Μπλερ στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτό να το περιμένετε, αλλά στην περίπτωση της Αμερικής υπάρχει μια εμπλοκή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν έχουν υπογράψει την σύμβαση για τη συγκρότηση του Διαρκούς Ποινικού Δικαστηρίου. Όπως ξέρετε, πρόσφατα έχει ιδρυθεί ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο όπου εγκλήματα πολέμου ή παραβιάσεις αυτού του τύπου μπορούν να εισαχθούν και να εκδικαστούν εκεί. Η Αμερική δεν έχει υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Μάλιστα. Πάντως, αυτά θα είναι το πρακτικό πάντως αποτέλεσμα είναι ότι ουσιαστικά καταργείται στην ουσία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και πέρα από αυτό, επέρχεται ένα μεγάλο ρήγμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της υπηρετικής τουλάχιστον Ευρώπης και θα έχουμε και σοβαρότατα προβλήματα στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι παράπλευρες πολιτικές επιπτώσεις ενός πολέμου. Μπαίνουμε δηλαδή, κύριε Αρσένη, σε μια νέα άλλη τάξη πραγμάτων. Νομίζω μπαίνουμε σε άλλη φάση σε διεθνές επίπεδο. Έχετε δίκιο. Ο πόλεμος του Ιράκ δεν κλείνει μια υπόθεση. Ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο. Το οποίο δεν ξέρουμε τι θα επιφέρει. Με συνέπειες τις οποίες δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τώρα. Και δεν θα είναι μόνο συνέπειες οικονομικές, συνέπειες στην περιοχή, αλλά θα είναι ευρύτερες πολιτικές συνέπειες στην ανακατάταξη των ισορροπιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι οποίες πότε θα φανούν, κύριε Αρσένη? Θα φανούν μετά τον πόλεμο. Ένα πρόβλημα το οποίο ήδη έχει προκύψει από τις δηλώσεις των τεσσάρων αρχηγών χθες στις Αζόρες είναι ποιος θα πληρώσει την ανασυγκρότηση και ποιος θα αναλάβει την ανασυγκρότηση του Ιράκ. Η Ευρώπη δεν νομίζω ότι θα είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει οικονομικά στην ανασυγκρότηση μιας χώρας η οποία θα καταστραφεί από πρωτοβουλία άλλων χωρών. Εδώ θα έχουμε ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά από ό,τι είδατε επίσης το θέμα δεν είναι μόνο ο Ιράκ, θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες ήδη.
ο κύριος Μπους μίλησε και για την Παλαιστίνη, για το Παλαιστινιακό κράτος κτλ. Άρα πρέπει να περιμένουμε αργά ή γρήγορα και πολιτικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή. Γεωγραφικές ανακατατάξεις, κύριε Αρσένη. Και γεωγραφικές ανακατατάξεις. Και ξέρετε, όταν αρχίσουν να αλλάζουν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρετε πού θα καταλήξουν και πώς θα τελειώσουν. Να ρωτήσουμε τώρα και τον κύριο Δρούγο, που είναι στρατιωτικός αναλυτής. Κύριε Δρούγο, καταρχήν, πριν περάσουμε στις επιπτώσεις, να δούμε πόσα θύματα αναμένεται να έχει αυτός ο πόλεμος. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις από το σχέδιο Shock and Row των Αμερικανών, που είναι σχέδιο του 1998 της κεντρικής διοίκησης, μιλάνε για γρήγορη κυριαρχία. Αυτή είναι το rapid dominance που λένε. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ λογικά θα κάνουν ένα μίνιμουμ επιχειρήσεων της τάξης των 10 ημερών. Θα συμφωνήσουμε τώρα, όσο είπε ο κ. Υπουργός. 30 με 35 ημέρες, αν παρουσιαστούν παρενέργειες. Και παρενέργειες εννοώ μάχες πόλεων, περίπτωση Βαγδάτης και τη Κρήτη, δηλαδή κεντρικό Ιράκ, ή τυχόν κάποια δυσκολία σε κάποιες επιχειρήσεις από τη Βασόρα προς τη Βαγδάτη. Γιατί λογικά, Ελένη, στο βόρειο Ιράκ και στο νότιο Ιράκ, νομίζω και ήδη γίνονται επιχειρήσεις και αεροπορικές και έχουν καταστραφεί πολλά ραντάρ και συστοιχίες αεράμινας και γίνονται και επιχειρήσεις με ειδικές δυνάμεις Αμερικανών, Αυστραλών, Βρετανών και Ιορδανών. Συνεπώς, νομίζω στην προηγούμενη περίπτωση ότι δεν θα υπάρξουν πολλά προβλήματα. Αν είναι να κάνει άμυνα η Βαγδάτη, θα την κάνει για να φέρει και απώλειες στο δυτικό στρατόπεδο, δεν είναι να φέρει απώλειες στους Αμερικανούς, μόνο στους δαχτύλιους μάλλον της Βαγδάτης και του Τικρίτ, από το κατάγει το Σαντάμ. Λογικά δεν βλέπω μεγάλες απώλειες και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ίσως να είναι και λιγότερες από το Κόσοβο. Διότι και τα νέα συστήματα. Αν το πάρουμε λογικά, το Κόσοβο και το, ας πούμε, το Human Rights Watch είχε πει για 550 άτομα τα οποία έχασαν τη ζωή τους. Και κατά βάση βεβαίως νομίζω αυτή τη στιγμή ότι επειδή είναι πιο πολυπληθέστερο το Ιράκ, επειδή σαφώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες πόλεις μεγάλες, Βασόρα, Μουσούλη, Κυρκούκ, Σουλαμανί, για ξέρω εγώ, Βαγδάτη, την Κρήτη, είναι κάπως πόλεις που έχουν εκατομμύρια πάνω, πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα, αλλά νομίζω ότι τα συστήματα που θα χρησιμοποιήσουν, δηλαδή την ηλεκτρονική βόμβα, η οποία παραλύει ολόκληρα τα συστήματα δικίουσης ελέγχου επικοινωνιών, πληροφοριών και καταλύει ολόκληρο το σύστημα από το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και δεν υπάρχει πλέον τίποτα. Οι θερμοβαρικές βόμβες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε βάθος εναντίον και προκαλούν καύση χημικών αερίων χωρίς να βγαίνουν προς την ατμόσφαιρα. Η βόμβα γραφίτη που λόγω της αγωγημότητας δημιουργεί και αυτή ένα είδος, θα λέγει κανείς, χάους και παράλυσης. Νομίζω μεταβαίνουμε στο δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών που πέραν του προληπτικού πολέμου λέγεται στρατηγική παράλυση. Και είναι μια εξαίρετη μελέτη γνωστών Αμερικανών σμινάρχων, η οποία την έχουν παρουσιάσει πριν από ένα χρόνο στον Μπους. Αυτή τη μελέτη πάνε να την εφαρμόσουν στα χαρτιά. Και όπως έχω δει στοιχεία, έτσι, γιατί χρόνια πηγαίνω στην Αμερική και συνδέομαι με τις στρατιωτικές διοικήσεις των Αμερικανών, βλέπω ότι είναι τα πράγματα λογικά να πάνε σε γρήγορο πόλεμο. Αλλά στην πράξη, ο Κλαούζεβιτς, γνωστός ιστορικός, λέει αυτή τη στιγμή όταν έρθουν οι δύο στρατοί αντίπαλοι με αντίπαλοι, πολλά μπορούν να συμβούν και συνεπώς μπορεί να υπάρχουν και υποτροπές. Άρα νομίζω αυτή τη στιγμή πάντως δεν περιμένω πολλά θύματα, αλλά περιμένω αυτή τη στιγμή καταστροφές εξαιτίας του ότι το πρώτο 24ωρο θα έχει 3.000 επιθέσεις με πυράβλους και βόμβες, κατευθυνόμενες από δορυφόρους, γιατί πρέπει να μπαίνει το GPS και δεν είναι laser, και εναντίον 1.180 στόχων. Άρα αντιλαμβάνεσαι στρατιωτικών στόχων. Άρα προφανώς δεν ξέρουμε τι θα προέλθει τα πρώτα 3-24 ώρα. Αλλά λογικά από εκεί πέρα η προέλαση πρέπει να είναι λογικά πάντοτε, επειδή έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες δυνάμεις οι Αμερικανοί και την τρίτη μηχανοκίνητη στο Κουβέιτ και τις αερομεταφερόμενες που είναι βασικές. Λογικά νομίζω πρέπει να πάνε γρήγορα οι επιχειρήσεις. Κατά τη γνώμη μου. Να σας διακόψω, να συνεχίσουμε παρακαλώ. Σε πολύ λίγο. Να πάμε μέχρι την αίθουσα σύνταξης. Ο Κωστής Βέιμος έχει να μας πει νεότερα. Κωστή. Ναι, Ελένη, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Βρετανία συμβούλευσε όλους τους πολίτες της, οι οποίοι είναι στο Κουβέιτ, να εγκαταλείψουν τη χώρα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα εν ώψη του πολέμου. Θα μείνει μόνο το διπλωματικό προσωπικό στο Κουβέιτ. Όλοι οι άλλοι πήραν τη διαταγή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας να φύγουν, να εγκαταλείψουν τη χώρα. Σιγά-σιγά εγκαταλείπονται και οι γειτονικές χώρες από τους. Λογικά προς Ισραήλ, προς Κουβέιτ, προς Μπαχρέιν έχουν δώσει εντολές τουλάχιστον να μείνει το απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό. Δεν ξέρω για τη χώρα μας ακριβώς, αλλά έχω δει Βρετανούς, Γερμανούς, Πολωνούς που εξυπηρετούν κυρίως τα αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράκ να φεύγουν όλοι. Άρα σημαίνει ότι είμαστε στα τελευταία λογικά 24 ώρα ειρηνικής κατάστασης πριν τον πόλεμο. Κύριε Ντρούγε, πείτε μου κάτι μετά το σημερινό τελεσίγραφο το βράδυ. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει ο πόλεμος ή οι πολεμικές επιχειρήσεις? Περιμένω τρία πράγματα να συμβούν. Πρώτον, αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται από το τελεσίγραφο των Σαζόρες νήσου, στην αεροπορική βασιλάχια που έγινε η συνάντηση, λογικά θα πρέπει να παραμένει το ψήφισμα. Μάλλον η πρόταση για ψήφισμα Αμερικανών, Βρετανών και Ισπανών. Δεν την απέσυραν χθες. Αν την είχαν αποσύρει, σημαίνει ότι θα γινόταν η σημερινή συνάντηση του Συμβούλιο Ασφαλείας. Άρα είναι το 1/24 του Συμβούλιο Ασφαλείας. Αναμένω από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ μέσα στις επόμενες 48 ώρες να δηλώσει αποχώρηση του προσωπικού της ΑΝΜΟΒΙΚ και της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, δηλαδή των επιθεωρητών. Όχι του Μπλίξη, του Παραντέι, αυτή είναι εκτός ήδη η Ιράκ, των υπολείπων. Οπότε, συνεπώς, με δεδομένα ότι αποχωρούν και κάποιοι οργανισμοί όπως το Save Children κτλ., νομίζω ότι τα επόμενα 3 με 4-24 ώρα ακόμα θα είμαστε σε αυτή την ένταση. Στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή. Λογικά, για μένα, από πληροφορίες που έχω, μπαίνουμε στην πολύ κρίσιμη φάση από Τετάρτη προς Πέμπτη. Αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα να έχουμε πιθανότητα μεγάλης κίνησης. Άλλωστε, και το γεγονός ότι χθες το βράδυ ο διοικητής 101 αερομεταφερόμενης, και το τονίζω αυτό, ο στρατηγός Μπλαντ, δήλωσε αυτή τη στιγμή ότι έχουν τα 280 ελικόπτερα και τους 16.500 κομμάντος για να μπουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
Η 101 είναι κλειδί για τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη. Είτε Παναμά, είτε Αϊτή, είτε Ιράκ, είτε Βοσνία, είτε Κόσοβο. Συνεπώς, νομίζω στην προηγούμενη περίπτωση ότι πρέπει να μπαίνουμε σε πολύ τελική φάση προετοιμασίας των επιχειρήσεων. Κύριε Αρσένη, πείτε μου κάτι. Όσον αφορά στην Ελλάδα, τι επιπτώσεις θα έχει αυτός ο πόλεμος εμάς? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα έχει επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα. Αυτό το ήδη το ζούμε και το βιώνουμε, κυρία Σένη. Ήδη η αγορά του προεξοφλεί αυτό σε τιμές πετρελαίου και νομίζω ότι και ο τουρισμός θα παρουσιάσει μία κάμψη τουλάχιστον τους ανοιξιάτικους μήνες. Αλλά στο βαθμό που ο πόλεμος αυτός δεν θα διαρκέσει, όπως υπολογίζουμε, νομίζω οι επιπτώσεις αυτές θα είναι συγκυριακές. Εγώ επιμένω και επανέρχομαι στις πολιτικές επιπτώσεις. Κύριε Αρσένη, μισό λεπτό να μείνουμε στο οικονομικό θέμα για πολύ λίγο και να σας πω ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε συγκυριακές τις επιπτώσεις και να πούμε ότι θα είναι συγκυριακές, γιατί ό,τι ακριβένει ποτέ δεν ξαναπέφτει στην Ελλάδα. Όχι, το πετρέλαιο το έχουμε δει να ανεβαίνει και να κατεβαίνει. Το πετρέλαιο μπορεί, είναι το μόνο. Για τα άλλα έχετε γενικώς δίκιο ότι όταν κατακτήσουν κάποια προϊόντα κάποιες τιμές, δύσκολα πέφτουν. Και νομίζω ότι αυτή θα είναι η τιμή που θα πληρώσει ο ένας καταναλωτής σε αυτή την... Άρα η μεγαλύτερη και πιο άμεση επίπτωση θα είναι στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Ναι, αυτό ήδη το βλέπουμε και θα το δούμε περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες. Όσον αφορά στο πολιτικό επίπεδο? Στο πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι ανοίγει ένα μεγάλο θέμα συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να προχωρήσει με αξιοπιστία η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μέσα στους κόρπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αντιτιθέμενες απόψεις αυτής της σημασίας. Το γεγονός δε ότι με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν χώρες οι οποίες έχουν πιο δυνατό ατλαντικό προσανατολισμό παρά προσανατολισμό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει το πολιτικό πρόβλημα και νομίζω ότι θα έχουμε και αυτό το καλοκαίρι αλλά το φθινόπωρο σοβαρότατες συζητήσεις για τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην αποκλείουμε από τώρα ότι αντί μιας ενιαίας Ευρώπης να έχουμε μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Πολλών, πάνω από δύο δηλαδή, κυρία Σένη. Μπορεί πολλών ταχυτήτων, βεβαίως. Μπορεί να έχουμε δηλαδή, ένα σκληρό πυρήνα δηλαδή, με βάση τον γαλλογερμανικό άξονα. Υπάρχει περίπτωση να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πίσω, αλλά μπορούμε να έχουμε μια θεσμική εξέλιξη προς μια κατεύθυνση η οποία δεν είναι επιθυμητή. Πάντως, Ελένη, μπορώ να προσθέσω και εγώ κάτι. Ναι. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πληγεί πολύ και ο θεσμός των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι, διότι ναι, πάει να γίνει ο πόλεμος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Ηνωμένων Εθνών. Άρα, ο οργανισμός πλέον αποκτά διακοσμητικό ρόλο στα παγκόσμια πράγματα. Μάλιστα. Ναι, εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει παρακαμφθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Σωστό. Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση του Κόσοβου. Χωρίς καμία αμφιβολία, είναι σοβαρότατο πλήγμα στο θεσμό των Ηνωμένων Εθνών και αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι αναγκαίος, μπορεί να μην είναι αποτελεσματικός, είναι όμως αναγκαίος γιατί είναι το μόνο φόρουμ μέσα στο οποίο μπορούν να συζητήσουν τα κράτη-έθνη, να γίνει ένας διάλογος και να επιτευχθεί μια συνένεση και μια συμφωνία. Και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επέλεξαν όταν δεν τους περνούσε, για να το πούμε έτσι, να εγκαταλείψουν τα Ηνωμένα Έθνη και να δράσουν αντίθετα στο πνεύμα των Ηνωμένων Εθνών και παράλληλα. Και κύριε Υπουργέ, τότε υπήρχε και συνένεση του ΝΑΤΟ στο Κοσμοπαίδιο, ενώ τώρα δεν υπάρχει ούτε καν αυτό, ούτε καν συνένεση του ΝΑΤΟ. Έχετε δίκιο, όχι μόνο αυτό, αλλά υπήρχε και η ευρύτατη συνένεση των κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν μπορούσε να επιτευχθεί μια απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας τότε λόγω του απειλούμενου βέτο της Ρωσίας, αλλά οι περισσότερες χώρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν υπέρ του βομβαρδισμού του Κωσόβου. Λοιπόν, κύριε Ασένη, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Διαχρονικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕΠ, πολλές επιλογές που έχουν γίνει μόνο μέρος. Οι ΗΠΑ έχουν δράσει στο δυτικό ημισφαίριο, είτε στην Αϊτή, είτε στον Παναμά του 89 κατά του Νοριέ και στην Δομινικανική Δημοκρατία, χωρίς να χρησιμοποιείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Τώρα, αυτό που θέλω να τονίσω τελευταίο σημαντικό, Ελένη, είναι το γεγονός ότι ποιοι ήταν ο νέος διατλαντικός δεσμός. Έκαναν κάποιες τοποθετήσεις και ο Αθνάρ και ο Μπλερ και ο Μπους και ο Μπαρόζο, ο Πορτογάλος. Δηλαδή, είδαμε τους Ισπανούς που παίζουν σημαντικό ρόλο πλέον και θα παίξουν ρόλο και στις Ισπανόφωνες χώρες.
χώρες. Έχουμε τους Βρετανούς, οι οποίοι βεβαίως παίζουν σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της ειδικής σχέσης με τους Αμερικανούς. Έχουμε τους Πορτογάλους που λόγω Βραζιλίας, Αγγόλα, η οποία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μιλάνε Πορτογαλέζικα. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι δημιουργούνται νέες συμμαχίες, οι οποίες πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη. Οι οποίες λοιπόν, και με την Αυστραλία και με την Ιαπωνία στην Νότια Ανατολή και στον Ειρηνικό. Δηλαδή, αυτά τα νέα δεδομένα στη διεθνή τάξη πρέπει να τα δούμε σημαντικά, γιατί αυτό το coalition of willing, δηλαδή συμμετέχοντες χώρες που συμφωνούν με τους Αμερικανούς. Και εγώ συμφωνώ, γι' αυτό μίλησα πριν ότι θα γίνει μια ευρύτατη πολιτική ανακατάταξη του κόσμου, η οποία ουσιαστικά θα λειτουργήσει διαιρετικά στον χώρο της Ευρώπης. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να ευχαριστήσω και τον Κωστή Βέιμο και τον κύριο Δρούγο. Και να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Αποφασισμένος να προχωρήσει σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράκ, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε χθες στις Αζόρες με τους πρωθυπουργούς της Βρετανίας και της Ισπανίας. Ο George Bush δήλωσε ότι έφτασε η ώρα της αλήθειας, ενώ και οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν ότι κλείνει το παράθυρο για εκτόνωση της κρίσης με διπλωματικό τρόπο. Τις τελευταίες ώρες η Βαγδάτη άλλαξε πρόσωπο και όλοι πλέον περιμένουν την έναρξη των βομβαρδισμών. Η Ιρακινή τηλεόραση μετέδωσε συνέντευξη του Σαντάμ Χουσέιν, στην οποία ο Ιρακινός ηγέτης αποκάλεσε ψεύτες τον George Bush και τον Τόνι Μπλερ, ενώ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση πολέμου. Εν τω μεταξύ, εντείνονται αντιπολεμικές διαδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Χθες, διαδηλωτές επιχείρησαν να δεθούν με αλυσίδες στην είσοδο του Νατοϊκού Στρατηγίου στη Λάρισα, αλλά απομακρύνθηκαν βία από τους αστυνομικούς. Σοβαρά επεισόδια έγιναν και στην Κρήτη, έξω από την Αμερικάνικη βάση στη Σούδα. Νέα επιδείνωση του καιρού σημειώθηκε χθες, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Οι θελώδεις άνεμοι θα φτάνουν ακόμα και τα 10 μποφόρ. Έντονες χιονοπτώσεις έχει στην κεντρική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, ενώ δεν αποκλείεται να χιονίσει και στην Αττική. Απαγορεύτηκε και ο απόπλους όλων των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας. Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει ηλεκτροδηγοί στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, καθώς στην έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου του χθες αποφάσισε την αναστολή της απεργίας. Ο κύκλος των ενστάσεων και των διαδικαστικών θεμάτων στη Δίκη 17 Νοέμβρη φαίνεται ότι έκλεισε οριστικά και από σήμερα η ακροαματική διαδικασία εισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης. Πρώτη, αναμένεται να ανοίξουν οι φάκελοι των δολοφονιών του Νίκου Μονφεράτου, του αστυνομικού Χρήστου Μάτι αλλά και του Ελληνοαμερικανού Ρόμπερτ Τσάν. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα σήμερα σε τίτλους από τον συνάδελφο τον Δημήτρη Παυλιδάκη. Έχουμε θελώδεις ανέμους στα Πελάγη που φτάνουν και τα 11 μποφόρ. Αυτό σημαίνει απαγόρευση του απόπλου, αλλά και κύματα, ακόμη και στη λίμνη Ιωαννίνων που φτάνουν τα 5 μέτρα. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και στη Μεσσηνία, αλλά πριν πάμε σε αυτό να δούμε τι προβλήματα έχει προκαλέσει ο επικείμενος πόλεμος στο Ιράκ στην οικονομία. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ιορδάνης Παπακυριακού. Ιορδάνη, καλή σου μέρα. Ελένη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι βαρύτατο πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει επιφέρει η παρατηνόμενη οικονομική κρίση, η οποία εκδηλώνεται στους τελευταίους μήνες με κριτικές ανατιμήσεις. Έχουμε δει σε είδη ευρείας κατανάλωσης και υπηρεσίες. Αξίζει να τονίσουμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά διαπιστώνουν πλέον ότι με το ίδιο εισόδημα αγοράζουν σαφέστατα λιγότερα προϊόντα ή λιγότερες υπηρεσίες. Η κατάσταση βέβαια αναμένεται να επιδεινωθεί δραματικά μόλις ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράκ. Ενδεικτικά, αν έχουμε χρόνο, να αναφέρουμε ορισμένες αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι για τον μήνα Μάρτιο. Έχουμε λοιπόν στο ψωμί μια αύξηση που φτάνει το 2,9%. Πολύ μεγάλο ποσοστό για το ψωμί, 2,9% σε ένα χρόνο. Έχουμε βέβαια και μεγαλύτερο, όπως παραδείγματος χάρη στα νοπά ψάρια που φτάνει το 17,4%, στα γαλακτοκομικά και τα αυγά 4,1%, στα νοπά φρούτα 7,1%, στα γλυκά και τα ζαχαρωτά 6,9%. Η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με πέρυσι παρουσιάζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης 27,1%, στα εισιτήρια των πλοίων 26,7%, στα καύσιμα των αυτοκινήτων, δηλαδή στη βενζίνη 14,5%, ενώ αυξήσεις έχουμε βέβαια και σε κάποιες υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη στα κουρία και τα κομμωτήρια σε σχέση με πέρυσι έχουμε μια αύξηση που φτάνει περίπου το 10% και στα ασφάλιστα των αυτοκινήτων 6,5%. Να πούμε, Ιορδάνα, σε διακόψω για λίγο και να πούμε ότι σε αυτό το σημείο ότι το εκπιζώ. Καλεί τους καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν τις πιστωτικές τους κάρτες και να μην παίρνουν δάνεια για μία εβδομάδα ως ένδειξη διαμαρτυρίας στο κύμα ακρίβειας. Πολύ σωστά, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι πιο ακριβά έως και 25% πληρώνουν κατά μέσο όρο οι καταναλωτές τα λαχανικά και τα απορροκεπευτικά σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας. Έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα χαρακτηριστικό είναι ότι από τα 19 αγροτικά προϊόντα, 14 παρουσιάζουν αύξηση, 5 έμειναν σταθερές οι τιμές τους, ενώ σε κανένα αγροτικό προϊόν δεν μειώθηκε η τιμή. Να πούμε
ληστικά ορισμένα προϊόντα. Παραδείγματος χάρη, στις ντομάτες από 1,60 πήγανε στα 2 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση του περίπου 25%. Οι μελιτζάνες από 2,5 ευρώ εκτινάχθηκαν στα 4 ευρώ, δηλαδή αύξηση 60%. Τα μήλα από 1,30 που πολλούνταν το κιλό φτάνουν και τα 2 ευρώ, μια αύξηση 54%. Το λάχανο από 1 ευρώ πωλείται 1,20, παρουσιάζει δηλαδή αύξηση 20%. Και τέλος τα μαρούλια από 1 ευρώ και 30 λεπτά πήγαν στα 2 ευρώ σήμερα, δηλαδή μια αύξηση 53,8%. Μάλιστα. Και ακόμα όλα αυτά, Ελένη, πριν ακόμα ξεκινήσει ο πόλεμος. Να δούμε τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράκ. Ιορδάνη Παπακεγιακού, να σε ευχαριστήσουμε. Και να πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα μέχρι την Μεσσηνία. Έχουμε έντονα προβλήματα, πολλά προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Θα μας πει λεπτομέρειες ο συνάδελφος Θοδωρής Αραντόπουλος. Θοδωρή, καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα. Ελένη, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Η εβδομάδα όμως εδώ στην Μεσσηνία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, αφού οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει πολλές ζημιές και στην Καλαμάτα αλλά σε ολόκληρο το νομό. Μέχρι αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει είναι ότι με εντολή νομάρχη έκλεισαν τα σχολεία, δεν θα λειτουργήσουν. Επίσης υπάρχουν συστάσεις από την Πυροσβεστική και την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας οι κάτοικοι να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, γιατί με τους χειρούς ανέμους πολλά αντικείμενα, τέντες, ταμπέλες, δέντρα έχουν ξεριζωθεί, έχουν πέσει πάνω σε αυτοκίνητα. Ενώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή που υπάρχει ο καταβλισμός των τσιγκάνων. Δεν υπάρχει ρεύμα στην πόλη, αυτονόητο είναι, ούτε νερό. Τα πράγματα είναι δραματικά αυτή τη στιγμή. Οι θελώδεις άνεμοι ξεκίνησαν αργά. Πόσο αποφόρη είναι, Θοδωρή? Δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή πόσο αποφόρη είναι. Πάντως το θέμα είναι ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην πόλη. Ενώ δεν διαφαινόταν νωρίς αργά χθες το βράδυ ότι θα υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Το πρωί όποιος βγήκε έξω από το σπίτι ή έχει καταφέρει να βγει έξω από το σπίτι του αντιμετωπίζει πραγματικά ένα θέαμα δραματικό. Τραγικό. Πολλά προβλήματα λοιπόν στη Μεσσηνία. Έχουμε πτώσεις δέντρων, ξεριζώνονται δέντρα και διάφορα αντικείμενα πέφτουν πάνω σε αυτοκίνητα. Έχουμε καταστροφές αυτοκινήτων, λαμαρίνες αυτοκινήτων έχουν καταστραφεί. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια, Θοδωρή, να σου πω, και στα Ιωάννινα. Εκεί έχουμε και εκεί κλειστά τα σχολεία, όπως στην Καλαμάτα, όπως στο νομό Μεσσηνίας. Και στο νομό Ιωαννίνων έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν επιτρέπεται η προσέγγιση στις όχθες της λίμνης των Ιωαννίνων, όπου τα κύματα φτάνουν τα 5 μέτρα, γεγονός πρωτοφανές για τη λίμνη των Ιωαννίνων. Έχουμε πολλές πλημμύρες σπιτιών που βρίσκονται κοντά στη λίμνη και έχουμε ανέμους που φτάνουν τα 11 μποφόρ και στα Ιωάννινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δημήτρης Παυλιδάκης. Δημήτρη, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Αν και ξεκίνησε λίγα και δύσκολα για τους περισσότερους από εμάς. Να πούμε λοιπόν ότι αρκετά είναι τα προβλήματα τώρα στους δρόμους της Αθήνας, καθώς ο ισχυρός αέρας αλλά και η βροχή που πέφτει συνέχεια με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα γλιστεροί οι δρόμοι, δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Να πούμε ότι η Πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και χθες νωρίς το βράδυ, κυρίως για πτώσεις δέντρων, χωρίς να σημειωθεί κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή δεν κλείσανε δρόμοι. Η επέμβαση πυροσβεστική ήταν άμεση, οπότε δεν δημιουργήθηκαν σε ποιες περιοχές, Δημήτρη, σε ποιες περιοχές? Κυρίως περιοχές της Βάρκηζας, Βάρης, Γλυφάδας υπήρχαν κάποια προβλήματα, αλλά και στο Φάληρο. Μάλιστα. Οπότε να συνιστούμε στον κόσμο προσοχή, γιατί η κατάσταση είναι λίγο επικίνδυνη λόγω των θελωδών ανέμων. Ακριβώς. Και έχει πάρα πολλά χρόνια να σημειωθούν άνεμοι εντάσσεως 11 μποφόρ, Δημήτρη. Ναι, Ελένη. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Είχαμε και ένα μικρό πρόβλημα στην Μικρό-Μεγάλο, δεν ξέρω, θα δούμε, θα μας πει σε λίγο το ρεπορτάζ. Στην Χαλκίδα, με την προβλήτα της Χαλκίδας, στη γέφυρα μάλλον της Χαλκίδας. Σε λίγο θα έχουμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Δημήτρη Παυλιδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον Θοδωρή Σαραντόπουλο, κυρίες και κύριοι. Και να δούμε τώρα την κατάσταση που επικρατεί εν ώψη του πολέμου στο Ιράκ. Η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε κλειό. Τα εισοδήματα των καταναλωτών έχουν δεχθεί σημαντικό πλήγμα λόγω της ακρίβειας, ενώ σε δεινή θέση βρίσκονται τουρισμός, εξαγωγές και χρηματιστήριο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μπροστά στη δίνη του επικείμενου πολέμου στο Ιράκ βρίσκεται η οικονομία και στο επιτελείο της κυβέρνησης η ανησυχία είναι διάχυτη για τη διάρκεια που θα έχει ένας τέτοιος πόλεμος και το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων που θα προκαλέσει. Βέβαια, δεν υπάρχουν προς το παρόν έκτακτα μέτρα, καθώς εκτιμάται ότι η κρίση θα είναι παροδική.
Ποια είναι όμως η εικόνα της οικονομίας και πόσο μπορεί να πληγεί περαιτέρω αν διαρκέσει η οικονομική κρίση? Ήδη η αλματώδης άνοδος των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες και η αναμενόμενη επιδείνωση των τιμών του πετρελαίου πλήττουν τα λαϊκά εισοδήματα. Πότε αδειάζει το πορτοφόλι? Σε 15 μέρες. Τι άλλο? Και τις υπόλοιπες 15 τι κάνετε? Τι βγάζουμε από εδώ και από εκεί? Εδώ στη λαϊκή ακρίβεια και στα μαγαζιά τα άλλα που λένε τα ενδύματα και παπούτσια και τέτοια, όλα ακριβά είναι. Στα σούπερ μάρκετ. Νερό κρύβεν και εκεί αλλάξαν τιμές πάλι προχθές το δικό μας. Η οικονομία βρίσκεται σε κλειό. Ο τουρισμός υπολείπεται κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Οι εξαγωγές είναι μειωμένες κατά 5%. Το χρηματιστήριο κινείται στις 1.513 μονάδες. Και ο πληθωρισμός κυμαίνεται πάνω από 4,3% που έκλεισε το Φεβρουάριο. Ας δούμε την κατάσταση των ελληνικών οικοκυριών με αριθμούς. 3 στους 10 αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης και διατροφής, 6 στους 10 ζουν με δανεικά, 2 εκατομμύρια έχουν εισοδήματα κάτω από τα όρια της φτώχειας και 7 στους 10 συνταξιούχοι άνω των 65 δεν μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα. Ό,τι μπορούμε παίρνουμε. Τι να κάνουμε? Είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι? Λιγάκι, σύμφωνα με τα λεφτά που παίρνει ο καθένας. Υπολογίζει και αυτά που παίρνει. Η κυρία Κατερίνα αντιμετωπίζει την ακρίβεια με τη σύνταξη του άνδρα της από το ΙΚΑ ύψους 377 ευρώ. Με την αύξηση θα παίρνει 392 ευρώ με το μισθό του Απριλίου. Με βοηθούν και τα παιδιά μου, δεν έχω πρόβλημα. Μου παίρνουν πότε το ένα, πότε το άλλο. Οι συντάξεις έως 500 ευρώ στο ΙΚΑ θα αυξηθούν έως και 20 ευρώ. Για 700 ευρώ η αύξηση θα είναι 24 και έως τα 1.500 ευρώ η αύξηση θα είναι 30 ευρώ. Ο κύριος Βασίλης Κουταλιανός, ελεύθερος επαγγελματίας, από τη σύνταξη του ΤΕΒΕ των 459 ευρώ, με την αύξηση θα παίρνει 475 ευρώ. Άμα είχα νίκη θα είχα πεθάνει από την πείνα. Η κυρία Χρύσα είναι 35 χρόνια αγρότησα. Τώρα βοηθά το σύζυγό της στη Λαϊκή. Ακούει τα παράπονα για την ακρίβεια και εξηγεί ότι φταίει το κόστος παραγωγής που έχει ανέβει δυσβάσταχτα και οι καταστροφές από την κακοκαιρία. Φέτος δεν αγοράσαμε τίποτα, μας λέει. Θα πάρει αύξηση 14,67 ευρώ στη σύνταξη του ΟΓΑ και το ίδιο ποσό στο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Άμα δεν μαζέψουμε και 5 χόρτα δεν βγαίνουμε ούτε τη βενζίνα. Και άμα δεν πουλήσετε πώς τα αγοράστε? Δεν τρώνε. Απλώς. Σφίγγουμε το ζουνάρι. Διορθωτικό ποσό 0,3% δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ανάλογο αίτημα θέτουν και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και γι' αυτό θα απεργήσουν στις 3 Απριλίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι είναι έντονα τα προβλήματα σε όλη τη χώρα από τα καιρικά φαινόμενα. Έχουμε ανέμους εντάσσεως 11 μποφόρ. Ακόμη και στην Αθήνα έχουμε πολλά προβλήματα. Έχουμε πτώσεις δέντρων σε περιοχές όπως Βάρκιζα, Βούλα, Βουλιαγμένη. Να πούμε ότι το μεσημέρι οδηγείται στον εισαγγελέα ο καπετάνιος του πλοίου Νικόλα, του φορτηγού πλοίου Νικόλα, Σταμάτης Αλεξίου, ο οποίος τα ξημερώματα προσέκρουσε στο πορθμίο Ευρύπου μετά από βλάβη στο πιδάλιο. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, μόνο το πλοίο επέστη υλικές ζημιές. Να επιστρέψουμε για λίγο, κυρίες και κύριοι, στο θέμα του πολέμου και να δούμε πώς αντιδρούν οι Έλληνες και τι προσπαθούν να κάνουν με το δικό τους τρόπο για να αποφευχθεί αυτός ο πόλεμος. Τα βία επεισόδια ξεκίνησαν όταν περίπου 800 διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα κατά του επικείμενου πολέμου στο Ιράκ επιχείρησαν να διασπάσουν τον ισχυρό αστυνομικό κλειό με σκοπό να φτάσουν στην είσοδο της Αμερικανικής βάσης. Ξαφνικά έκαναν την εμφάνισή τους άνδρες των ΜΑΤ που επιτέθηκαν κατά των δεκάδων διαδηλωτών με γκλόμπς και δακρυγόνα. Ανάμεσα στους διαδηλωτές όμως ήταν και αρκετοί γονείς με μικρά παιδιά, όπως ο πατέρας που βλέπετε, ο οποίος τρομοκρατημένος άρχισε να τρέχει σηκώνοντας ψηλά το παιδί του για να το δουν οι αστυνομικοί σε μια ίστατη προσπάθεια να το προστατεύσει από τα δεκάδες δακρυγόνα. Κάποιοι θερμόιμοι νεαροί πλησίασαν και πάλι την είσοδο της βάσης και άρχισαν να πετούν πέτρες κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Ο κρότος από την εκτόξευση των δακρυγόνων ακούστηκε για μία ακόμη φορά. Είμαστε παιδιά, πάμε να ρίξουμε μέσα!
Πολεμική ήταν η ατμόσφαιρα και στην περιοχή του Τυρνάβου στη Λάρισα, έξω από το Νατοϊκό στρατηγείο. Εκεί οι διαδηλωτές, ντυμένοι με λευκές φόρμες που είχαν λεκιάσει συμβολικά με κόκκινη μπογιά, προσπάθησαν να δεθούν με αλυσίδες στα σιδερένια κάγκελα της εισόδου του στρατοπέδου. Όμως οι αστυνομικοί τους απόδυσαν με χρήση χημικών. Είπαμε ότι θα δεθούμε απλώς πάνω στα κάγκελα και τίποτα άλλο. Έχουν τα χημικά τα απαγορευμένα από τον πρώτο. Αλλά έχουν και κάτι πετάξανε που καίει μες στο στόμα. Οι διαδηλωτές έγραψαν με σπρέι αντιπολεμικά συνθήματα στους τοίχους του στρατοπέδου, ενώ έκαψαν και μια αμερικάνικη σημαία. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι το στούντιό μας στη Θεσσαλονίκη να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Λαδά. Κύριε Λαδά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Κύριε Λαδά, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, για να μας πείτε το πρόβλημά σας, το οποίο θα αναφέρουμε εμείς. Κάνετε έκκληση για βοήθεια. Έχετε μια κόρη 14 ετών, όπως διαβάζω εδώ, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Το παιδί νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, αλλά τα έξοδα είναι πολλά και αν δεν βρεθούν χρήματα θα αναγκαστείτε να διακόψετε τη θεραπεία του κοριτσιού. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο θα μας πείτε το πρόβλημά σας, να μας πείτε και τον αριθμό λογαριασμού σας. Αυτά τα βήματα που γίνονται με δυσκολία είναι στην πραγματικότητα άλματα σε μια καινούργια ζωή. Η 14χρονη Παρασκευούλα άφησε επιτέλους πίσω της το αναπηρικό καροτσάκι και έστω με την υποστήριξη του μηχανήματος προχωρά στην πραγματοποίηση του ονείρου της, να γίνει καλά. Η κατάστασή της είναι πολύ πιο βελτιώσιμη από ό,τι περιμέναμε και εμείς οι ίδιοι. Χαρακτηριστικά θα σας πω μόνο ότι η Παρασκευή εδώ και 3 εβδομάδες αρχίζει με τη βοήθεια ενός μηχανήματος και βάζει βήματα. Το κορίτσι από τότε που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Τώρα, λάμποντας από χαρά, απολαμβάνει τις φροντίδες των γιατρών που δίνουν μεγάλες ελπίδες για την αποκατάσταση της υγείας της. Τα έξοδα για τις χειρουργικές επεμβάσεις ήταν πολλά. Οι γονείς της άποροι κατάφεραν να συγκεντρώσουν χρήματα χάρη της ευαισθησίας κάποιων συνανθρώπων μας. Τα ποσά όμως αυτά δεσμεύτηκαν από την τράπεζα και τώρα η θεραπεία κινδυνεύει να διακοπεί. Θα ήταν δηλαδή κρίμα και άδικο να χαθεί όλος αυτός ο αγώνας που έχουμε κάνει για την Παρασκευούλα. Ήδη η Παρασκευούλα έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάστασή της μετά τα χειρουργία και με το πρόγραμμα εντατικής θεραπείας που κάνει. Το παιδί βρίσκεται σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Αν όμως δεν βρεθούν τα χρήματα, θα αναγκαστεί να επιστρέψει. Έτσι, οι γονείς της Παρασκευής για μία ακόμη φορά κάνουν έκκληση για βοήθεια σε αυτούς που θέλουν να δουν αυτό το κορίτσι να στέκεται στα πόδια του. Καταρχήν, κύριε Λαδά, να πούμε περαστικά στην μικρή Παρασκευούλα. Ευχαριστώ. Να γίνει καλά κάποια στιγμή. Από ό,τι ξέρω, κύριε Λαδά, το πρόβλημά της ξεκίνησε από μία μορφή μηνυγκίτιδας που δεν μπόρεσε να εντοπιστεί έγκαιρα από τους γιατρούς, είναι έτσι? Ήταν σε μια ηλικία 2,5 ετών. Ήταν και δυστυχώς ο γιατρός που εφημέρευε δεν θα ήταν εντός εισαγωγικά γιατρός. Γιατί δεν μπόρεσε να εκτιμήσει σωστά. Σας είπε ότι έχει γρήπη το παιδί? Ότι έχει μια ίωση. Όπως είναι στις μέρες μας που κυκλοφοράνε αυτές οι ιώσεις. Και δεν μπόρεσε να το πιστεύει. Και δεν μπόρεσε να διαγνωστεί έγκαιρα. Της μηνυγκίτιδας. Και δυστυχώς έπαθε ό,τι έπαθε. Στραβώσανε χέρια, στραβώσανε πόδια. Αργότερα παρουσίασε μια σχολείο ιώση. Και δυστυχώς λίγο είχατε έλειψε να αυτή την κατάληξη. Λίγο έλειψε. Δεν είναι, ναι. Είναι ότι θα τη χάναμε και από τη ζωή. Πόσο καιρό τώρα νοσηλεύετε στη Γερμανία, κύριε Λαδά, η μικρή? Παρασκευή έχει επισκεφτεί τη Γερμανία 5η φορά, κατά περίοδος. Ενδιάμεσα στις επισκέψεις μπήκανε κάποια χειρουργία που έπρεπε να γίνουν. Τα οποία είχαν επιτυχία, κύριε Λαδά? Σαφώς, είναι το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Είναι το αποτέλεσμα και πάνω απ' όλα σε όλους αυτούς που μας αμφισβητήσανε από την αρχή. Ποιοι σας αμφισβήτησαν δηλαδή? Αυτά είναι καλύτερα να μην τα λέμε δημόσια γιατί θα προκαλέσουμε συγχύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να μας πείτε, έχετε πρόβλημα τώρα οικονομικό και εμείς κάνουμε έκκληση στον κόσμο για να σωθεί η μικρή Παρασκευή. Θα πούμε ότι κατά το παρελθόν δεσμεύτηκαν τα χρήματα. Λοιπόν, τώρα έχουμε πάει στο Υπουργείο και ευχαριστώ πάρα πολύ το Υπουργείο γιατί μας δώσανε αριθμό με ρανικό και έτσι έχουμε όλο το δικαίωμα. Εδώ έχουμε το λογαριασμό να δει και ο κόσμος
7-3-0-21-01-21-52-85 Και έχουμε το δικαίωμα να πάμε να μεταμιέψουμε τα χρήματα και να τα χρησιμοποιήσουμε για τη θεραπεία της Παρασκευής. Μάλιστα. Κύριε Λαδά, πείτε μου κάτι, πού μένετε? Στην Αλεξάνδρεια Μανθίας. Μάλιστα. Η Παρασκευούλα τώρα είναι στην Ελλάδα? Όχι, είναι στην Γερμανία. Α, είναι, έτσι, ήδη, βρίσκεται στην Γερμανία. Η μικρή είναι ήδη σε μια καμπή πολύ κρίσιμη, γιατί εδώ και ένα μήνα τη σηκώσαμε όρθια και περπατάει. Και δεν θέλω να πιστέψω σε καμία περίπτωση ότι θα τη φέρουμε τώρα. Τώρα που πρέπει να συνεχιστεί η θεραπεία της. Μα τώρα τι είναι, να δυναμώσουμε το κορμί της, να δυναμώσουμε ιδιαίτερα τα πόδια της, να δυναμώσουμε, ώστε να μπορεί και αυτό το μηχάνημα να το πετάξει και να αρχίζει η Παρασκευή να περπατάει από μόνη της. Μάλιστα. Είναι σε μια πολύ δύσκολη. Οπότε όποιος μπορεί και όποιος θέλει, ας βοηθήσει για να γίνει και καλά γρηγορότερα η μικρή Παρασκευή. Θέλουμε να πούμε ότι ο λογαριασμός είναι δυνομένος στο Υπουργείο και δεν θα έχουμε πρόβλημα με δεσμεύσεις όπως είχαμε παλαιότερα. Και γι' αυτό και η Παρασκευούλα πήγε πολύ πίσω. Πήγε πάρα πολύ πίσω. Άλλα παιδιά έχετε, κύριε Λαδά? Ναι, έχουμε και άλλα παιδιά. Πόσα? Στο σύνολο είναι 7. 7 παιδιά, μάλιστα, να σας ζήσουν. Λοιπόν, κύριε Λαδά, σας ευχαριστώ πολύ. Ο λογαριασμός είναι 703-0021-01-21-52-85. Έχετε ξανανοίξει λογαριασμούς από πότε, κύριε Λαδά? Ο λογαριασμός ήταν το 2000, νομίζω, όταν είχαν δεσμευτεί. Ήταν τότε με την περίπτωση του παιδιού από. Και πόσα χρήματα είχατε μαζέψει, αν επιτρέπετε? Ήτανε 3.700. Μάλιστα. Κύριε Λαδά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε περαστικά στην Παρασκευούλα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Πλήρες πρωινό, κυρίες και κύριοι, κοντά σας μέχρι τις 10, 2-10-34-81-546, 2-10-34-81-560, 2-10-34-81-570, τα τηλέφωνα του πλήρους πρωινό. Και επειδή το πρωινό μας είναι πλήρες, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και να μην σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει με τη μυστηριώδη μορφή πνευμονίας, από την οποία έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους 9 άνθρωποι. Και ξεκίνησε από την Ανατολική Ασία και βεβαίως ανησυχεί τους γιατρούς. Το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης σήμερα συναγερμός, όταν προσγειώθηκε αεροσκάφος από τη Σιγκαπούρη. 70 άνθρωποι μπήκαν σε προσωρινή καραντίνα, ενώ 3 άτομα ανάμεσά τους και μία έγκυος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 3 άνθρωποι νοσηλεύονται και 70 βρίσκονται σε προσωρινή καραντίνα στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φραγκφούρτη εξαιτίας του θανατηφόρου ιού της πνευμονίας που τίνει να εξελιχθεί σε επιδημία. Πρόκειται για επιβάτες της πτήσης που πήγαινε από τη Σιγκαπούρη στη Νέα Υόρκη με ενδιάμεσο σταθμό τη Φραγκφούρτη. Ένας γιατρός, η έγκυος σύζυγός του και η πεθερά του, οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με ασθενή που είχε προσβληθεί από το θανατηφόρο ιό, νοσηλεύονται, ενώ οι υπόλοιποι 70 που ήταν συνεπιβάτες τους έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους μετά από 2 ώρες παραμονή τους στο νοσοκομείο. Τους έχουν όμως δοθεί οδηγίες προκειμένου να επικοινωνήσουν με επιδημιολόγους εάν τους παρουσιαστούν ύποπτα συμπτώματα. Ήδη 9 άνθρωποι σε 3 υπήρους έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από τη φωνική μυστηριώδη πνευμονία. Και πάνω από 150 περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από αυτή αναφέρθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πρόκειται για παγκόσμια απειλή, σύμφωνα με εκπροσώπους του οργανισμού. Είναι μία από τις σπάνιες φορές που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβαίνει σε τέτοιου είδους έκτακτη προειδοποίηση. Die bisher von ihrem Ursprung her noch nicht bekannt ist, das heißt man kennt den Erreger nicht. Man bezeichnet es deswegen als respiratorisches Syndrom. Η μυστηριώδης αυτή μορφή πνευμονίας είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Μεταφέρεται από τους ταξιδιώτες που πετούν από τη μία χώρα στην άλλη με αεροπλάνο και δεν αντιμετωπίζεται με τα γνωστά φάρμακα. Οι ασθενείς δεν αντιδρούν στα αντιβιωτικά, λένε οι αρμόδιοι. Στη χώρα μας μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα παρόμοιο περιστατικό, όμως σήμερα έγινε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας και ανακοινώθηκε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, αν και εφόσον παρουσιαστούν. Πρέπει να ανησυχούμε εδώ τώρα στην Ελλάδα? Το ρωτώ δεύτερη φορά. Όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμη ερώτηση αυτή. Ναι. Δεν έχουμε απολύτως κανένα λόγο και πρέπει να διαστήλουμε αυτά τα κρούσματα από τα κρούσματα γρήπης και πνευμονίας που έχουμε κάπως υψημένα λόγω των καιρικών συνθήκων και στη χώρα μας αυτό το καιρό. Είναι άλλο το ένα ζήτημα, μάλιστα, άλλο το άλλο, και δεν πρέπει κανένας άνθρωπος που έχει σήμερα πνευμονία να σκέφτεται ότι μπορεί να έχει αυτή την περίεργη επιθετική και επικίνδυνη πνευμονία της Ανατολής, εκτός εάν προέρχεται από κάποιο
χώρο της Ανατολής μετά από πρόσφατο ταξίδι. Εγρήγορση, επιφυλακή, αλλά όχι ανησυχία λοιπόν. Ακριβώς. Αν και δεν δίδονται οδηγίες για περιορισμό των μετακινήσεων, συνιστάται σε όσους ταξιδεύουν σε επικίνδυνες περιοχές να ζητούν ιατρική βοήθεια εάν παρουσιαστούν συμπτώματα όπως βήχας, υψηλός πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή, πονοκεφάλους, διάρρεια, μυϊκή αδυναμία και απώλεια όρεξης. Πολλές χώρες λαμβάνουν ήδη μέτρα για να αντιμετωπίσουν τη σοβαρή αυτή απειλή. Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άτυπη πνευμονία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορεί να επιφέρει το θάνατο μέσα σε 24 ώρες. Στο στούντιό μας, στο Σύνταγμα, είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Κύριε Μπεχράκη, καλή σας μέρα. Σας είδαμε και στο βίντεο προηγουμένως. Κύριε Μπεχράκη, καταρχήν, κατά πόσο να ανησυχεί ο κόσμος και κατά πόσο πρέπει να λάβει μέτρα προφύλαξης? Να εντοπίσουμε τη διάσταση του προβλήματος, που είναι μια υπαρκτή απειλή, όπως πολύ σωστά έθεσε το ζήτημα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά είναι μια απειλή ακόμη πολύ μακρινή για τη χώρα μας, γιατί δεν έχουμε κρούσματα παρά μόνο στην Νότια Ανατολή. Πολύ μακρινή, κύριε Μπεχράκη, αλλά με ένα ταξίδι κάποιου φορέα του ιού μπορεί να γίνει πολύ κοντινή. Ναι. Πάντως, ακόμη δεν έχει γίνει κοντινή. Είναι πολύ μακρινή. Και δεύτερον, η διάστασή της περιορίζεται σε επίπεδο επιφυλακής, σε επίπεδο εγρήγορσης, θα έλεγε κανείς. Πάντως, πρέπει... ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κύριε Μπεχράκη, συνιστά στους ταξιδιώτες να αποφεύγουν να ταξιδεύουν σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το ίδιο συνιστά και το δικό μας Υπουργείο Υγείας. Έβγαλε ταξιδιωτική οδηγία να αποφεύγονται τα ταξίδια, εκτός αν είναι τελείως απαραίτητα. Και αν θέλουμε να συμπληρώσουμε κάτι, είναι ότι όποιος έρχεται από κάποιο ταξίδι από αυτές τις χώρες και εμφανίσει συμπτώματα ρίγος, πυρετό, δύσπνοια και δυσφορία, αυτός είναι ο μόνος που έχει να σκεφτεί ότι είναι πιθανόν, ότι μπορεί να του συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Ξαναπείτε μας λίγο, ρίγος, πυρετό, δύσπνοια και φαινόμενα γενικής καταβολής, ανορεξία, κακή διάθεση. Αυτά που μας λέτε, κύριε Μπεχράκη, όμως είναι συμπτώματα και γενικώς ιώσεων, ας πούμε, γρήπης. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να διαστήλουμε τη γρήπη τη δική μας και τις πνευμονίες τις συνηθισμένες από αυτήν. Είναι δύο τελείως διαφορετικές νοσολογικές οντότητες και επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε γρήπη, έχουμε πνευμονίες, δεν πρέπει κανένας να ανησυχεί ότι έχει πάθει αυτό παρά μόνο εάν πρόκειται από ταξίδι στην Ανατολική Ασία. Μάλιστα. Και κάποιος μπορεί να διαχωρίσει τα συμπτώματα, μόνο ένας επιστήμονας μπορεί. Έτσι, ναι, δεν είναι? Είναι δύσκολο να διαχωριστούν τα συμπτώματα και η κλινική εικόνα ακόμη και από επιστήμονες. Εάν δούμε ότι υπάρξουν κρούσματα στην Ελλάδα ή ότι αυξηθούν τα κρούσματα στην κεντρική Ευρώπη, τότε οπωσδήποτε θα βγουν οδηγίες οι οποίες θα απευθύνονται και στους γιατρούς και στο κοινό για να εντοπιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα το κάθε κρούσμα και να αντιμετωπιστεί κατά τον καλύτερο τρόπο για να ελαττωθούν οι πιθανότητες διάδοσης του. Πάντως, κύριε Μπεχράκη, να αναφέρουμε ότι στις ομάδες υψηλού κινδύνου είναι όσοι δουλεύουν σε αεροδρόμια που έρχονται σε επαφή με ταξιδιώτες που έρχονται από παντού. Ναι. Έτσι δεν είναι? Αναμφίβολα τα αεροδρόμια θα πρέπει να αποτελέσουν ένα ειδικό χώρο εφαρμογής ειδικών μέτρων. Πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Μπεχράκη. Αυτή η ίωση είναι ικανή να επιφέρει το θάνατο σε ένα μόλις 24ωρο? Ναι, καταρχήν δεν θα έλεγα ότι είμαστε βέβαιοι ότι είναι ίωσης. Μπορεί να είναι κοινή, μικροβιακή πνευμονία. Είναι μια πνευμονία. Είναι μια ευνίδια και πολύ επιθετική μορφή πνευμονίας. Η οποία πότε είχε ξαναεμφανιστεί, κύριε Μπεχράκη? Αυτή τη συγκεκριμένη μορφή δεν την έχουμε διαβάσει, ούτε είναι γνωστή από περιγραφές μέχρι σήμερα. Ιδίως εφόσον δεν γνωρίζουμε και το παθογόνο αίτιο που την προκαλεί, δεν μπορεί κανείς να πει ότι μας είναι γνωστή. Είναι των τελευταίων εβδομάδων τα κρούσματα αυτά στη Νότια Ανατολική Ασία και δεν έχει αποδειχθεί το αίτιό της ακόμη. Τρόπος πρόληψης υπάρχει? Τρόπος πρόληψης όχι. Είναι η λήψη επιδημιολογικών μέτρων προστασίας όσον αφορά στην διάδοση του αιτίου που την προκαλεί και στη συνέχεια άμεση αντιμετώπιση σε όποιον διαγνώσκεται η νόσος. Είναι επιτυχής η αντιμετώπιση, υπάρχει θεραπεία δηλαδή? Προσωπικά πιστεύω ότι οπωσδήποτε κάθε βαριά μορφή πνευμονίας έχει δυνατότητες αντιμετώπισης και βέβαια αυτές ποτέ δεν είναι καθολικές. Οπότε κύριε Μπεχράκη, να πούμε στον κόσμο ότι όποιος έχει τέτοια συμπτώματα μην σκέφτεται κατευθείαν την πνευμονία
και το φωνικό ιό ή το φωνικό μικρόβιο. Να μην τη σκέφτεται καθόλου, θα έλεγα. Και το πιθανότερο τώρα εδώ στην Ελλάδα είναι ότι πρόκειται για την ίωση που ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο, που είναι μια κλασική συνηθισμένη ίωση της εποχής. Και αν κρούσματα της καινούργιας αυτής βαριάς πνευμονίας εμφανιστούν στην Ευρώπη ή πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, τότε θα υπάρξουν συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες, είμαι βέβαιος, και από το Υπουργείο Υγείας, αλλά και εμείς από την μνημονολογική εταιρεία θα εκδώσουμε οδηγίες και για τον κόσμο και για τους γιατρούς, ώστε σωστά να διαγνωστεί, έγκαιρα να διαγνωστεί. Ξέρετε, κύριε Μπεχράκη, ο κόσμος όμως, ξέρετε τι πιστεύει, ότι μερικές φορές τέτοια κρούσματα κρύβονται επιμελώς. Να είναι βέβαιοι ότι από πλευράς πνευμονολογικής εταιρείας τουλάχιστον δεν θα αποκριβεί τίποτε. Η αλήθεια θα βγει όλη, γιατί επιστήμη σημαίνει αλήθεια. Κύριε Μπεχράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, πολύ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας και να πάμε εβδομάδα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Πεντέλη και στο σχολείο Μαργαρίτα, το σχολείο ειδικής αγωγής σε Μαργαρίτα. Εκεί βρίσκεται η Αθανασία Αγγελοπούλου. Αθανασία, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Ελένη. Με το θέμα είχαμε ασχοληθεί και την προηγούμενη Παρασκευή. Είχαμε μιλήσει με τα παιδιά και τους δασκάλους του σχολείου. Το σχολείο αυτό, Ελένη, το Μαργαρίτα, είναι ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής άσκησης νέων με νοητική υστέρηση. Σήμερα έχει 100 σπουδαστές και 35 άτομα προσωπικό, αλλά κινδυνεύει άμεσα με λουκέτο, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη χρηματοδότησή του. Τον κύριο Ψαράφτη έχουμε μαζί μας, αντιπρόεδρο του εργαστηρίου. Έχουμε και την κυρία Κατέχη, διοικητική υπεύθυνη, και τον Γιώργο που είναι σπουδαστής. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ψαράφτη να μας πει τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει, κύριε Ψαράφτη. Μέχρι το έτος 2002 μπορούσαμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, τις οικονομικές, γιατί είχαμε μεταξύ άλλων περίπου το 40% από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Όμως από το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης έχουν γίνει ελάχιστες προκηρύξεις, 2 ή 3 όλες και όλες προγραμμάτων που μπορεί να πάρουμε εμείς, και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κανένα ποσό σε εμάς. Αυτό μας έχει στερήσει. Κύριε Ψαράφτη, μισό λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, δεν μπορείτε να πάρετε χρήματα, γιατί δεν μπορείτε να πάρετε ασφαλιστική ενημερότητα, διότι δεν έχετε ξεχρεώσει τα... διότι χρωστάτε στην εφορία, είναι έτσι? Όχι ακριβώς. Αυτό είναι κάτι περιστασιακό. Δηλαδή, επειδή έχουμε οφειλές στο ΙΚΑ, δεν μπορέσαμε να πληρώσουμε το ΙΚΑ σε ορισμένες φορές, δεν μπορεί να μας δώσει την ενημερότητα αυτή για να εισπράξουμε άλλα χρήματα. Οπότε δεν μπορεί να καλημερίσουμε τον κύριο Λεωνίδα Νομερίτη, την Ομάρχη Αθηνών και υπεύθυνο για θέματα υγείας και πρόνοιας. Κύριε Νομερίτη, καλή σας μέρα. Αυτό σημαίνει, κύριε Ψαράφτη, ότι δεν μπορείτε να πάρετε, μπορώντας να βγάλετε την ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορείτε να πάρετε ούτε την τακτική επιχορήγηση που είναι για το σχολείο. Όχι, γιατί είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να καλύψουμε, εάν υπάρχει ποσόν το οποίο θα μας δοθεί με την ενημερότητα αυτή. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που μας εμποδίζει να κάνουμε αυτή την ίσπραξη. Θα το βολέψουμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Ψαράφτη? Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει τακτική χρηματοδότηση. Δηλαδή, σας λέω συγκεκριμένα, παραδείγματος χάρη, ότι από το 2002 και μετά δεν προκηρύχθηκε παρά ένα πρόγραμμα, το οποίο προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2001, μας ενέκρινε την πρότασή μας τον Ιούλιο του 2002 και μέχρι τώρα δεν έχουμε καν υπογράψει τη σύμβαση. Δεν υπογράφει μάλλον ο αρμόδιος υπουργός τη σύμβαση, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να εκτελούμε το πρόγραμμα και να έχουμε και τις εισπράξεις τις σχετικές. Κύριε Ανομερίτη, γνωρίζουμε την ευαισθησία της Νομαρχίας για αυτά τα θέματα και ξέρουμε ότι για τα 100 παιδιά πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί το σχολείο, να λειτουργεί όπως λειτουργεί εδώ και 23 χρόνια. Όσον αφορά στην εμπλοκή της Νομαρχίας, ποια είναι αυτή και τι μπορεί να κάνει η Νομαρχία σε αυτό το θέμα? Να σας πω. Κάθε χρόνο η Νομαρχία επιχορηγείται περίπου με 3,5 δισεκατομμύρια δραχμές, για να μιλάμε σε δραχμές, τα οποία χρήματα αυτά κατανέμει στα διάφορα ιδρύματα, περίπου 50 ή 52 τον αριθμό, που είναι στη χωροταξική της αρμοδιότητα, έτσι ώστε να καλύψουν μέρος το λειτουργικό τους δαπανών. Για το Μαργαρίτα η κατανομή αυτή είναι περίπου 150-152 εκατομμύρια δραχμές το χρόνο, το οποίο
ισοκατανέμεται σε τέσσερις ισόπωσες δόσεις, δηλαδή ανά τρεις μήνες. Τα έχει λάβει αυτά τα χρήματα το σχολείο, κύριε Ανομερίτη? Όχι. Εδώ υπάρχει μια εμπλοκή που είναι αυτό ακριβώς που είπατε προηγουμένως, ότι το Μαργαρίτα δεν έχει πληρώσει τις οφειλές του προς το ΙΚΑ, έτσι ώστε δεν μπορεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα, με σκοπό, επειδή είναι ένα από τα πιο βασικά χαρτιά τα οποία χρειάζονται προκειμένου να γίνει η εκταμείευση, να μην μπορεί να πάρει αυτά τα 37 περίπου εκατομμύρια τα οποία υπάρχουν ήδη στην... Και βεβαίως πώς θα πάρει την ασφαλιστική ενημερότητα αν δεν ξεχρεώσει το ΙΚΑ και πώς θα ξεχρεώσει το ΙΚΑ αν δεν πάρει τα λεφτά. Λοιπόν, μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο. Όχι. Ο οποίος, κύριε Νομερίτη, πώς μπορεί να λυθεί αυτό? Όχι, το πράγμα. Αυτή τη στιγμή, όπως έχω πληροφορηθεί, ήδη ή από την Πέμπτη ή από την Παρασκευή, το Μαργαρίτα πήρε μια έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας, από τον Υφυπουργό, τον κύριο Θάνο. Είναι έτσι, κύριε Ψαρά, πήρατε έκτακτη επιχορήγηση? Ναι, δεν έχουμε πάρει ακόμα την επιχορήγηση αυτή. Έχει υποσχεθεί ο κύριος Υπουργός. Με τον κύριο Ανομερίτη έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, μας έχει πάρα πολύ βοηθήσει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την... Έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση λόγω των Αθανασία. Κυρία Κατέχη θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, κυρία Κατέχη, σας ακούμε. Καλημέρα σας, κυρία Τσαγκά, κυρία Νομερίτη. Γεια σας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ναι, μεν μας δίνεται 152 εκατομμύρια τακτική επιχορήγηση, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτό το ποσό που μπορείς να μας καλύψει και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Πρέπει συνέχεια να είμαστε σε μία επετία για να καλύψουμε και τα υπόλοιπα χρήματα που χρειάζεται το Μαργαρίτα για να λειτουργήσει μέσα στο χρόνο. Κυρία Κατέχη, εμείς δεν θέλουμε καθόλου να κλείσει το σχολείο και θέλουμε να βοηθήσουμε πολύ, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια σχολεία σε όλη την Ελλάδα, τα οποία ακολουθούν την ίδια ακριβώς διαδικασία. Με ακούτε, κυρία? Ναι, σας ακούω. Ακριβώς την ίδια διαδικασία ακολουθούν, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι και εκείνα δεν έχουν προβλήματα? Σίγουρα υπάρχουν και άλλα σχολεία που έχουν προβλήματα και πρέπει κάποια στιγμή από το κράτος να καθοριστεί ένα οριό κόστος κατά εκπαιδευόμενο, να ξέρει κάθε σχολείο τι μπορεί να δίνει, να θεσμοθετηθούν ορισμένα πράγματα για να μην είμαστε συνέχεια σε αυτή την αμφιβολία. Κυρία Κατέχη, εδώ ακούσαμε και ενημερωθήκαμε ότι, από ό,τι είπε και ο κύριος Ψαράφτης και ο κύριος Ανομερίτης, ότι έχει βγει μια έκτακτη επιχορήγηση. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι δίνεται μία παράταση χρόνου για τη λειτουργία του σχολείου. Αυτό μέχρι πότε μπορεί να κρατήσει? Ήδη αυτή η έκτακτη επιχορήγηση δεν καλύπτει ούτε το περσινό έλλειμμα που είναι αυτή τη στιγμή για μας 60 εκατομμύρια. Ήδη χρωστάμε, από αυτή τη χρονιά χρωστάμε μισθούς εργαζομένων, χρωστάμε λειτουργικά έξοδα, χρωστάμε ΔΕΗ, χρωστάμε ΟΤΕ, χρωστάμε τα πούλμαν των σπουδαστών μας, χρωστάμε την καθαριότητα του κτηρίου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πολύ που μπορεί. Έχουμε πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο κάποιο δάνειο που. Με τι θα καλύψουμε με τα 38 εκατομμύρια που μας δίνει η πρώτη Κατέχη, δόση τακτική επιχορήγηση? Πείτε μου κάτι, τι μπορεί να γίνει, τι προτείνετε να γίνει και τι θέλετε να γίνει ως. Σχολείο ειδικής αγωγής. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να μας δοθεί τα 60 εκατομμύρια το έλλειμμα της περσινής χρονιάς, δηλαδή για το 2002, και να εγγραφεί πίστοση στον κωδικό αριθμό που επιδοτούμαστε από την Ομαρχία, 60 εκατομμυρίων και για τη φετινή χρονιά, συν τα 153 που αυτό φαίνεται ότι θα πάρουμε και για φέτος. Γι' αυτό βεβαίως δεν είναι υπεύθυνος ο κύριος Ονομερίτης, υποθέτω είναι το Υπουργείο Υγείας. Η Νομαρχία, στον κωδικό πίστοση της Νομαρχίας μπαίνουν τα χρήματα, από εκεί και πέρα. Κύριε Νομερίτη, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Μπορώ να πω κάτι. Εμείς υποσχεθήκαμε και σε επικοινωνία που είχαμε και με το Διοικητικό Συμβούλιο ότι να βοηθήσουμε καταρχάς να πάρουν τις οφειλές που έχει το Ίδρυμα από τους διάφορους δημόσιους οργανισμούς και φορείς. Δηλαδή, πέρα από την τακτική επιχορήγηση την οποία παρέχει η Νομαρχία, άλλες πηγές εισόδων του Ιδρύματος είναι οι εισφορές που δίνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία για τα παιδιά που φοιτούν στο Ίδρυμα, τα χρήματα που τους οφείλονται από διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν εκτελεστεί, και σε αυτό το κομμάτι είπαμε να ασκήσουμε πιέσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν τα οφειλόμενα τα οποία είχαν μέχρι σήμερα. Από την Ομαρχία, όπως είπα, η κατανομή γίνεται πάντα στις αρχές του χρόνου, έτσι ώστε τα ιδρύματα τα οποία είναι ιδιωτικού δικαίου. Και ό,τι έχει γίνει, και ήδη έχει γίνει. Το ποσό αυτό είναι πεπερασμένο. Αυτό δηλαδή σημαίνει, κύριε Ανομερίτη, ότι πρέπει να περιμένουμε την αρχή της επόμενης χρονιάς? Όχι, ούτως ή άλλως, όπως έχω ξαναπεί, επειδή υπήρξα και αντινομάρχης και πριν 4 χρόνια, θα προχωρήσουμε σε μία ανακατανομή του προϋπολογισμού όλων των ιδρυμάτων, μετά από έλεγχο τον οποίο θα κάνουμε, μια και είμαστε μόνο 2-2,5 μήνες περίπου στη διοίκηση της Νομαρχίας, έτσι ώστε να βγάλουμε ένα κόστος ανά μαθητή
για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας. Κύριε Νομερίτη, εμείς θα παρακολουθούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ήθελα όμως να πω μια καλημέρα στον Γιώργο που βρίσκεται δίπλα στην Αθανασία, γιατί περιμένει να του μιλήσουμε. Αθανασία, ο Γιώργος μας ακούει? Ναι, σε ακούει, Ελένη. Γιώργο, καλημέρα. Θέλεις να μας πεις πόσο καιρό είσαι εδώ στο σχολείο? Ναι. Πόσο καιρό είσαι? Είμαι 6 χρόνια. Γιώργο, περνάς καλά εκεί, υποθέτω, και μαθαίνεις πολλά πράγματα. Περνάς καλά εδώ στο σχολείο? Ναι. Αν κλείσει η Αθανασία, για ρωτήσε τον, τι θα κάνει, με τι θα ασχοληθεί, σχολείο, τι θα πάει. Τι θα κάνεις, με τι θα ασχοληθείς? Θα ψάξω να βρω δουλειά. Εδώ τι κάνεις ακριβώς? Εδώ δουλεύω στο τμήμα πλυντηρίου σιδεροτηρίου. Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε, Ελένη, αν μου επιτρέπεις, ότι το εργαστήριο ειδικής αγωγής Μαργαρίτα είναι ένα από τα ελάχιστα που φροντίζει ώστε οι σπουδαστές του να βρουν δουλειά στην αγορά εργασίας. Ήδη 16 πρώην σπουδαστές του Μαργαρίτα δουλεύουν σήμερα σε τράπεζες, δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αθανασία Αγγελοπούλου, ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Ψαράφτη και την κυρία Κατέχη και τον κύριο Νομηρίτη και τον Γιώργο βεβαίως. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας για να σας χαιρετήσουμε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το πλήρες πρωινό φτάνει στο τέλος του. Να συνδεθούμε όμως πριν κλείσουμε με την αίθουσα σύνταξης, μάλλον με το εξωτερικό δελτίο και τον Κωστή Βέιμο. Κωστή, έχει εξελίξει, έχουμε δήλωση του Ζακ Σιράκ. Ναι, ο Ζακ Σιράκ, λένε πριν από λίγο στο CNN, δήλωσε ότι θα συνεχίσει μέχρι το τέλος να αντιτίθεται σε αυτόν τον πόλεμο. Θα προβάλλει βέτο εάν έρθει η απόφαση αυτή Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και ότι εξακολουθεί να επιμένει ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι απαραίτητο να γίνει. Και να πούμε, Κωστή, ότι περιμένουμε το βράδυ το τελεσίγραφο. Το βράδυ έχουμε στις 5 η ώρα και κλεισμένο το θηρό συνεδρίο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν και στις 10 η ώρα το βράδυ πάλι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Βέβαια, οι ελπίδες, Ελένη, για ειρηνική επίλυση της κρίσης εδώ που φτάσαμε είναι πολύ. Είναι ελάχιστες. Είναι ελάχιστες, δεν υπάρχουν, θα λέγαμε εμείς. Και από εκεί και πέρα, μετά το σημερινό βράδυ, θα περιμένω οποιαδήποτε στιγμή την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Ακριβώς. Από σήμερα το βράδυ και μετά. Κωστή Βέιμο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, πλήρες πρωινό τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.